Καλησπέρα. Είναι τα ημερολόγια κρατουμένων εκτάκτως, καθώς έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στα θέματα των φυλακών και των κρατουμένων, που είναι το καινούριο νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί σε λίγο καιρό. Και βεβαίως έχουμε και μια απεργία πείνας των πολιτικών κρατουμένων που συνεχίζεται. Καλεσμένος μας απόψε είναι ο Πάνος Λάμπρου από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ του Τμήματος Δικαιωμάτων και Δικαιοσύνης για να μιλήσουμε για αυτό το νομοσχέδιο και να λίγο να δούμε τι ακριβώς έχει μέσα, αν τα αιτήματα των κρατουμένων τα καλύπτει αυτό το νομοσχέδιο, ποια δεν καλύπτει, τι γίνεται. Mm-hmm. Επίσης, έχουμε και μια κινητοποίηση στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού, που έχει ξεκινήσει από σήμερα. Είναι απεργία πείνας, όπως έχουν δηλώσει, αποχή από φαρμακευτήριο κτλ. Επειδή λένε ότι το νομοσχέδιο αυτό χειροτερεύει τη θέση, θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Τώρα, σχετικά με τους κρατούμενους, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Να πω πρώτα απ' όλα ότι κατατέθηκε το σχέδιο. Αυτό θέλω να ρωτήσω καταρχήν. Σήμερα δόθηκε, κατατέθηκε. Θα επιχειρήσει το κυβερνητικό συμβούλιο, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει πολύ γρήγορα και να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής, έτσι ώστε να δοθούν πρώτες απαντήσεις σε πολύ χρόνια προβλήματα που έχουν οι κρατούμενοι και οι κρατούμενοι σε όλη τη χώρα. Πότε υπολογίζουμε ότι θα ψηφιστεί, ξέρουμε καθόλου? Δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Ναι. Υπολογίζω βεβαίως μέσα από τις διαδικασίες της Βουλής. Υπολογίζω ότι αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάποια μορφή καθυστέρηση με αυτή την έννοια των διαδικασιών μες στη Βουλή, ότι είναι θέμα κάποιων εβδομάδων, δηλαδή 2 εβδομάδων. Καταλαβαίνω. Ναι. Χωρίς να δίνω, ας πούμε, κάποια. Να μιλήσουμε απόλυτη σιγουριά για αυτό. Πολλά τα θέματα των ελληνικών φυλακών, τα ξέρεις πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν και εκθέσεις, μάλιστα, που έχουν κυκλοφορήσει και από την Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων για την ανθρωπιστική κρίση, που είναι τεράστια, σε ελληνικές φυλακές, αλλά και έχουμε και ευρωπαϊκές καταδίκες, έτσι. Μιλάμε για 12.000 περίπου κρατούμενους σε 9.000 θέσεις στις φυλακές. Και το 9.000 θέσεις, αν μου επιτρέπεις να πω ότι είναι με βάση τα κρεβάτια που υπάρχουν και όχι την υποχρέωση μιας πολιτείας που θέλει να σέβεται τον άνθρωπο. Γιατί κανονικά, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στον Κορυδαλλό, στα κελιά του Κορυδαλλού, θα έπρεπε να μένει ένα σε κάθε κελί. Έτσι φτιάχτηκε ο Κορυδαλλός την περίοδο που φτιάχτηκε, με τη φιλοσοφία ένα σε κάθε κελί. Γι' αυτό και η τουαλέτα, τουλάχιστον έτσι όπως την είχαν κατασκευάσει τότε, είναι μέσα στο κελί χωρίς πόρτα. Δηλαδή ήταν για έναν άνθρωπο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 κρεβάτια, λέμε για τα κλασικά κελιά, και ενίοτε κοιμάται και 5ος και 6ος, προφανώς, το πάτωμα. Άρα δεν είναι στην πραγματικότητα για 9.000, είναι για πολύ πιο λίγους. Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε διεθνείς προδιαγραφές και, εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε και τα διεθνή και τα ελληνικά, αν θέλουμε να τηρήσουμε τις ανθρώπινες προδιαγραφές. Πώς ένας άνθρωπος θα ζει και θα βιώνει την ανελευθερία του κάτω από πιο ανθρώπινες, όσο το δυνατόν πιο ανθρώπινες συνθήκες, γιατί όταν ένας άνθρωπος χάνει την ελευθερία του, χάνει τη μισή ψυχή του. Ναι, και υποτίθεται ότι η τιμωρία, τέλος πάντων, σε αυτό το σύστημα, μακάρι να μην υπήρχαν καθόλου φυλακές, τουλάχιστον για μένα, να υπήρχε ένας κόσμος που δεν θα χρειαζόταν φυλακές. Δεν θα χρειαζόταν φυλακές, ναι. Τουλάχιστον να είναι τιμωρία μόνο να υστέρησε ελευθερίες. Μα αυτό προβλέπει και το Σύνταγμα της χώρας, μόνο τις στέρησε ελευθερίες. Δυστυχώς, και επειδή ρώτησες αν το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου απαντά στα προβλήματα των κρατουμένων, θα ήθελα να πω ότι τα προβλήματα των κρατουμένων γυναικών, αντρών και παιδιών και ανηλίκων είναι τόσα μα τόσα πολλά, που αποκλείεται ένα σχέδιο νόμου να μπορούσε να απαντήσει στο σύνολο των προβλημάτων αυτών. Εμείς είπαμε από την αρχή και το Υπουργείο Δικαιοσύνης είπε ότι χρειάζεται να υπάρξουν πρώτα επίγοντα μέτρα, πρώτα μέτρα που δεν είναι, αν θες, το θεσμικά, δεν είναι δομικά, δεν είναι στέρεα, είναι μέτρα αυτή τη στιγμή για να διορθώσουν βαναυσότητες
να διορθώσουν τρομακτικές αδικίες ως μια πρώτη απάντηση σε ένα σύστημα σοφρονιστικό που μπάζει από παντού, που έχει προβλήματα από παντού. Το πιο επίγοντα. Τα επίγοντα λοιπόν ζητήματα. Γι' αυτό θα πούμε και παρακάτω, αν θα έχουμε το χρόνο, έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα για το σχέδιο νόμου. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να το τονίσω αυτό, ότι είναι μόνο η αρχή. Μόνο η αρχή. Η διάθεση της, και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και, και του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι σε μια κατεύθυνση λιγότερης φυλάκισης, περιορισμένης φυλάκισης και ως μικρά δείγματα γραφής, σας λέω μικρό δείγμα γραφής, έχει να κάνει παραδείγματος χάρη με τους ανήλικους. Να. Τα αιτήματα των κρατουμένων γενικά, στο σύνολό τους, όπως τα είχαν θέσει ήδη οι κρατούμενοι το 2008, είναι πολλά, όπως είπες και εσύ. Είναι γύρω στα 45 αιτήματα που είχαν θέσει, έτσι. Και είναι πολλά για να δούμε. Αλλά εφόσον υπάρχει τώρα αυτή η απεργία και έχουν μπει κάποια αιτήματα, ας ξεκινήσουμε από αυτά, τα οποία είναι επίσης σημαντικά αιτήματα και είναι αιτήματα που ο ΣΥΡΙΖΑ τα είχε θέσει και τα υποστήριζε. Βεβαίως. Υπάρχουν, αυτό ήθελα να προσπάθησα να πω και στην αρχή, ότι υπάρχουν, θα έλεγα, εκατοντάδες αιτήματα. Να σας πω τώρα και μερικά ακόμα που δεν τα έχει πιάσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και αφορά είτε το νέο σοφρονιστικό κώδικα που θα κατατηθεί πάρα πολύ σύντομα, είτε τον ποινικό κώδικα, που και αυτός θα κατατηθεί αμέσως μετά το σοφρονιστικό. Σας λέω ένα παράδειγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που έχει να κάνει με τις άντρες. Δηλαδή, αν ρωτήσει σήμερα ένα κρατούμενο ποια θέματα θεωρείς ότι είναι τα πιο σημαντικά, νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι η απάντηση θα είναι η άδεια, που δεν δίνεται συνήθως, πρώτον, και δεύτερον, το θέμα οι εξοδοτικές ποινές, τα δικαστήρια, και τρίτον, η φόρον απόλυση που δεν δίνεται, πηγαίνει ένας κρατούμενος ενώ δικαιούται στην φόρον απόλυση μία, δύο, τρεις φορές, πέντε, δέκα, δεκαπέντε πολλές φορές, είκοσι. Ενώ δικαίωμα, καταλαβαίνετε, περνάνε μήνες ή και τα χρόνια και δεν του δίνει αυτό το δικαίωμα να φύγει από τη φυλακή χωρίς πειθαρχικά, χωρίς. Άρα υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν και μάλιστα γρήγορα. Έτσι είναι και πολλές φορές όταν διεκδικούν άνθρωποι, ειδικά έγκλειστοι άνθρωποι, διεκδικούν τα αιτήματά τους, είναι, ξέρετε, είναι άχαρο να λέμε εμείς σιγά σιγά, παιδιά, σιγά σιγά. Διότι είναι πράγματι πολύ σημαντικά, πολύ μεγάλα τα ζητήματα τα οποία απασχολούν. Είναι όλα πολύ σημαντικά. Απολούν ζωές, είναι όλα πολλά. Γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε συνολικά για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, για το σοφρονιστικό σύστημα, να μην είμαστε αποσπασματικοί. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν πρέπει ο καθής και η καθεμία από εμάς ή από τους ανθρώπους που είναι μέσα στη φυλακή να κοιτάει το ένα, το δύο, το τρία, αλλά πρέπει να δούμε το σύνολο. Και να πούμε βέβαια και μια ιεράρχηση, γιατί πράγματι κάποια είναι πιο, έχουν μια επίγουσα σημασία, κάποια έχουν δεύτερα, τρίτα ή θέλουν μεγαλύτερη προετοιμασία κάποια άλλα. Δεν είναι δυνατό να γίνουν με μια υπογραφή. Θέλει μια επεξεργασία νομοθετική, παραδείγματος χάρη. Έτσι, ένα ζήτημα. Απλώς εντάξει, είναι κατανοητό βέβαια όταν ο άλλος είναι μέσα, ας πούμε, για μια βίαιη λήψη DNA που τελικά. Απολύτως κατανοητό και η διαμαρτυρία, σας λέω παράδειγμα. Είναι ότι όλα είναι πάρα δυνατόν πολύ να περιμένουμε, για τον κουκουλονόμο, να περιμένουμε, για παράδειγμα, μάλλον να πω, διαφορετικά, περίμενε κανείς ότι η μητέρα ενός κρατούμενου και η γυναίκα ενός κρατούμενου θα είναι σήμερα προφυλακισμένες, γιατί είχαν μια προσωπική ουσιαστικά σχέση, δεν έχουν προκύψει άλλα στοιχεία, εγώ δεν γνωρίζω προσωπικά άλλα στοιχεία, γιατί είχαν μια προσωπική, συγγενική, φιλική σχέση με κάποιους ανθρώπους. Το θεωρείς ότι είναι δίκαια τα αιτήματα. Λέω ότι είναι δίκαια τα αιτήματα. Βεβαίως είναι δίκαια τα αιτήματα. Λέω όμως είναι δίκαια και πολλά άλλα. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο αυτά σιγά σιγά να προχωράνε. Να τα θυμίσουμε λίγο τα αιτήματα των κρατουμένων που κάνουν απεργία πείνας αυτή τη στιγμή. Βρίσκονται στην 21η μέρα, μπαίνουν δηλαδή στην 4η εβδομάδα. Είναι κατάργηση του άρθρου 187 και 187α περί εγκληματικής οργάνωσης. Να θυμίσω ότι αυτό είναι ο τρομονόμος. Ίσως κάποιοι δεν γνωρίζουν ακριβώς τι είναι αυτά τα αιτήματα. Είναι το άρθρο αυτό που χαρακτηρίζει σαν τρομοκρατικές ενέργειες ακόμα και πλημελήματα.
Δηλαδή αδικήματα όπως η φθορά ξένης περιουσίας, η διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, μπορούν να θεωρηθούν ακόμα και αυτά τρομοκρατικές ενέργειες, ανάλογα πώς θα τα κρίνει κάθε περίπτωση ο κάθε δικαστής ή αστυνόμος. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η κατάργηση του κουκουλονόμου, βέβαια. Και αυτό ψηφίστηκε μετά την εξέγερση του 2008 και ξέρουν ότι με αυτόν τον νόμο έχουν πάει για δίκες παιδιά τότε που διαδήλωναν. Και κρεμούν και τώρα. Ναι. Και κρεμούν και δίκες τώρα. Και κρεμούν ακόμα, ναι. Μετά είναι το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία των φυλακών τύπου Γ. Όπου να εξηγήσω, μήπως κάποιος δεν ξέρει, ότι δεν πρόκειται για κάποιες φυλακές υψής ασφαλείας όπως τις ονόμαζαν για να. Δεν είναι Αλκατράζ με την έννοια ακριβώς, που έχουμε στο μυαλό μας. Ναι, για να επηρεάσουν τους ανθρώπους που δεν ξέρουν, ας πούμε, ότι θα είναι κάτι που θα προσφέρει ασφάλεια. Δεν έχει καμία σχέση. Έχει να κάνει με κατάργηση δικαιωμάτων των κρατουμένων και με τίποτα άλλο. Και απομόνωση. Και βέβαια την άμεσα απελευθέρωση του Σάβα Ξηρού, ώστε να λάβει την νοσηλεία που χρειάζεται. Ο Σάβας Ξηρός φυλακίστηκε με 68% αναπηρία και τώρα έχει φτάσει 98. Μάλιστα, υπήρχε και μια απόφαση ενός Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που καταδίκαζε την Ελλάδα για τη μεταχείριση του Σάβα Ξηρού το 10. Είναι η κατάργηση της βίαιης λήψης DNA και την πρόσβαση και ανάλυση του DNA από πραγματογνώμονα βιολόγο και την κατάργηση της ανάλυσης δειγμάτων που εμπεριέχει τεχνία μαγνητικού γλυκού αν το δύο ατόμων. Αυτό είναι ένα ζήτημα επίσης δύσκολο να το κατανοήσει κάποιος. Το DNA θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αθώωση, όχι για την καταδίκη. Και υπάρχει εξήγηση σε αυτό. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος να το εξηγήσουμε όλο αυτό, αλλά είναι ακριβώς όπως το λένε. Με το DNA δεν μπορείς να κατηγορείς κάποιον, μόνο να αθώωσεις. Το οποίο βέβαια χρησιμοποιείται διαφορετικά. Και υπάρχει και η άμεση απελευθέρωση των συγγενών και φίλων της συνωμοσίας Περίνα της Φωτιάς. Γνωρίζεις κάτι για τους απεργούς, ποιοι είναι στο νοσοκομείο, αν πιάνει η κατάστασή τους, γιατί έχουμε, υπάρχουν και κάποιες καταγγελίες ότι τους έχουν φερθεί άσχημα, τους έχουν πάει με χειροπέδες, ότι τους έχουν κάνει βίαιοι. Θα πω για αυτά. Πες, ναι. Να πω αρχικά ότι, να, σας είπα προηγουμένως, έλεγα το παράδειγμα, πρέπει να βλέπουμε το όλον. Δικαίως, κατά τη γνώμη μας, τα αιτήματα, έμπαινε η απελευθέρωση του Σάβα Ξηρού, δηλαδή ενός ανθρώπου που έχει 98% αναπηρία. Δικαίως. Ο καθένας βεβαίως δικαιούται να βάζει όποιο αίτημα θέλει. Να το αξιολογεί με έναν τρόπο, να το ιεραρχεί κλπ. Καμία αντίρρηση. Όμως το ζητούμενο είναι να δει κανείς το δάσος και όχι απλώς το δέντρο. Να δει το σύνολο και όχι την περίπτωση. Μέσα στο σύνολο είναι και η περίπτωση. Μέσα στο σύνολο είναι και η περίπτωση. Το Υπουργείο λοιπόν Δικαιοσύνης τι έκανε. Προσπάθησε να βάλει, να οριοθετήσει και να βάλει κόκκινες γραμμές, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, ως προς τα ζητήματα αυτά. Και είπε ότι 67% και πάνω αναπηρία, όσοι έχουν αναπηρία 67% και πάνω και σε ορισμένες περιπτώσεις από 50% και πάνω, με μια διαδικασία που προεπόταν και από το προηγούμενο νόμο, τον σημερινό δηλαδή νόμο, θα αποφυλακιστούν. Θα τους δοθεί δηλαδή η δυνατότητα να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στη ζωή, γιατί έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση στο νοσοκομείο, το φυλακό κρατουμένο, στον Άγιο Παύλο, δεν μπορεί αυτό να γίνει. Άρα είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να δώσει αυτή την ευκαιρία, αυτή τη δυνατότητα στον άρρωστο, στον ανάπηρο, στον άνθρωπο που διεκδικεί τη ζωή του, να το κάνει, να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, να κάνει αυτό που μπορεί. Ενώ μέσα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, είναι στα χέρια των όποιων είναι γιατρών, λίγων, περιορισμένων, με ελάχιστα μηχανήματα, με καθόλου μηχανήματα, ιατρικά εννοώ, τον εξοπλισμό κλπ. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια να υπάρξει μια δικαιοσύνη ως προς αυτό και μάλιστα δεν γίνονται και εξαιρέσεις. Δεν γίνονται εξαιρέσεις, που είναι βασική αρχή. Διότι δεν αρχίζει να λέει το σχέδιο νόμου εξαιρούνται οι τρομοκράτες, ας πούμε, εξαιρούνται οι. Αυτοί που έχουν κάνει το Α δίκημα, εξαιρούνται αυτοί που έχουν κάνει το Β δίκημα, αυτοί που έχουν μια ποινή παραπάνω από την προηγούμενη. Διότι η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να αξιολογείται. Η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι πολύ σημαντική, είναι το υπέρ των αγαθών. Άρα δεν μπορούμε εμείς να το βάλουμε σε μια ζυγαριά με βάση την ποινή ή το αδίκημα. Και γι' αυτό δεν εξαιρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν εξαιρεί και τα ισόβια δεσμά.
βάζοντας μία ρήτρα βεβαίως ότι θα πρέπει να έχουν εκτίσει τα 5 χρόνια σκαστά, δηλαδή πραγματική έκτηση της ποινής, και έναν βαθμό αναπηρίας 80% και πάνω. Μιλάμε για τις περιπτώσεις των ανθρώπων που έχουν ισόβια δεσμά. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και ενδεχομένως κάποιοι να παραξενευτούν, κάποιοι άλλοι πιο συντηρητικοί κύκλοι να ενοχληθούν και να πούν ότι εδώ τι κάνετε, όμως πρέπει να έχει κανείς αρχές και αξίες. Και οι δικές μας αρχές και αξίες λένε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δεν βάζουμε στη ζυγαριά την ανθρώπινη ζωή με βάση την... Άρα στις περιπτώσεις αυτές, πράγματι είναι και ο Σάββας ο Ξηρός που έχει, όπως υπόθηκε προηγουμένως, 98% αναπηρία. Τι έχει να φοβηθεί η κοινωνία από έναν άνθρωπο με 98% αναπηρία άραγε? Τι έχει να φοβηθεί? Πρέπει να σας πω ότι στο νοσοκομείο, που θα το πιάσουμε αμέσως μετά, στην πορεία της κουβέντας μας, υπάρχουν άνθρωποι χωρίς πόδια, ή χωρίς πόδια και εγκεφαλικό μαζί, άνθρωποι μεταμοσχευμένοι, άνθρωποι με μισή καρδιά ή με ανύπαρκτη καρδιά, και παραμένουν σε αυτό το χώρο όλοι μαζί, προσέξτε, όλοι μαζί, ανεξάρτητα αν κάποιος είναι οροθετικός, αν κάποιος έχει φυματίωση, αν κάποιος έχει καρδιοπάθεια. Δηλαδή δεν παραπέμπει σε ένα νοσοκομείο όπως το καταλαβαίνουμε, που υπάρχουν θάλαμοι, οι οποίοι είναι εδώ, είναι κλινικοί. Βεβαίως, μια κλινική που είναι η καρδιολογική, όπως λέμε, η άλλη κλινική έχει, ας πούμε, άλλες παθήσεις με εξειδικευμένο προσωπικό, με ειδικούς γιατρούς, με νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν υπάρχουν, είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Και βεβαίως αίτημα και των ιδίων, αν θέλετε, και του προσωπικού, είναι ότι θα πρέπει αυτό επιτέλους να περάσει το ΕΣΥ και να εφαρμοστεί αυτό. Άρα λοιπόν, όσο δεν υπάρχει αυτό και όσο δεν μπορούμε να περιμένουμε και να πούμε, θα περιμένουμε, θα δούμε. Πότε θα περάσει το ΕΣΥ, πότε θα. Πρέπει να κάνεις τώρα κινήσεις, γιατί είπα για τα επίγοντα στην αρχή. Τώρα να κάνεις κινήσεις και να δώσεις το δικαίωμα σε αυτούς τους ανθρώπους να ζήσουν. Αυτά χοντρά τώρα για τα. Δεν είναι ευχαριστημένοι όμως. Οι ίδιοι ξεκίνησαν κινητοποίηση σήμερα. Για το νοσοκομείο, λέτε? Λέω για το νοσοκομείο τώρα. Πρέπει μια να σας πω, και επειδή το ξέρω πάρα πολύ καλά, και οι ίδιοι οι κρατούμενοι ασθενείς, γιατί πρέπει να μιλάμε πρώτα για ασθενείς και μετά για κρατούμενους. Ναι. Οι ασθενείς του νοσοκομείου, των φυλακών Κορυδαλλού, το γνωρίζουν ότι και προσωπικά έχω συνομιλήσει πάρα πολλές ώρες μαζί τους. Πάρα πολλές όμως, επαναλαμβάνω. Ξέρουν ότι έχουν γίνει δεκτά όλα μα όλα τα αιτήματά τους. Όσα μας έχουν πει, γιατί ήταν δίκαια, όχι γιατί το λέγανε μόνο, αλλά γιατί ήταν δίκαια, όλα, μα όλα, μα όλα, ξανά το λέω, μα όλα, πέμπτη φορά το λέω, έκτη φορά, μα όλα, έχουν γίνει δεκτά. Ακόμα και το ένα πέμπτο, γιατί... Όλα, έχουν γίνει δεκτά. Αυτό αναφέρεται αυτή τη στιγμή στο νομοσχέδιο, δεν έχει αφαιρεθεί όμως. Λέω, επαναλαμβάνω, επειδή γινόταν κουβέντες, επειδή ξέρετε το νομοσχέδιο, το είπα και στην αρχή, τι προβλήματα είχαμε, ότι είχε αυτό το επίγον. Είχε μια επίγουσα σημασία να προχωρήσει και να πάει και γρήγορα. Και υπήρχε και πίεση. Και είναι λογικό να υπάρχει πίεση. Διότι ο άλλος αφορούσε όχι τη ζωή του απλώς, κάτι περισσότερο. Όταν λέμε κολαστήρια, και δεν είναι μόνο το νοσοκομείο αυτό που ονομάζεται κολαστήριο, παντού κολαστήριο. Η ανελευθερία είναι κολαστήριο, αλλά και κάτω από αυτές τις συνθήκες πόσο περισσότερο. Αλλά είχε. Ναι, βεβαίως, πόσο περισσότερο. Είχε μια επίγουσα σημασία. Συνεπώς έπρεπε να προχωρήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με ταχύς ρυθμούς. Σε αυτή την πορεία ήταν πολύ φυσιολογικό να γίνονται γρήγορες, βιαστικές, αν θέλετε, κινήσεις. Και έπρεπε να απορρευτούν αυτές οι βιαστικές κινήσεις. Γιατί μπορεί να ήταν μπούμερακ, μπορεί να ήταν να το βρίσκαμε μπροστά μας. Να πηγαίναμε για ένα καλό και να μας έβγαιναν δύο κακά. Συνεπώς, στην πορεία της συγκρότησης, της δημιουργίας, της συγγραφής αυτού του σχέδιου νόμου, που έγινε και με έναν ανοιχτό διάλογο με πολλές πλευρές, παρά τη βιασύνη, γίνονταν και λάθη. Δηλαδή, είχαν αυλεψίες, λάθη κλπ. Αυτά τα λάθη διορθώνονταν πάντα μέσα από το διάλογο και την επιστημονική, ταυτόχρονα και με την επιστημονική προσέγγιση. Το τελευταίο που έχει υποθεί, και είναι ενήμερη στο νοσοκομείο, είναι ότι για το 110α, σε ό,τι είχε να κάνει, προσέξτε, σε ό,τι είχε να κάνει με το προηγούμενο, με το νόμο που ισχύει σήμερα, έτσι όπως είναι σώμα, ο οποίος διατηρείται αυτό το κομμάτι, δεν υπάρχει καθόλου ένα πέμπτο, καθόλου, τίποτα, όπως ήταν παλιά, χωρίς ένα πέμπτο. Αφαιρέθηκε δηλαδή. Δεν υπήρχε, ναι. Και προστίθεται στις περιπτώσεις, προστίθεται τώρα,
έτσι, νέες περιπτώσεις, δηλαδή, που είναι το πιο ευνοϊκό του, μπαίνει ένα πέμπτο μεικτά. Και αυτό είχε γίνει δεχτό και από τους ίδιους τους ασθενείς κρατούμενους. Τι σημαίνει μεικτά? Μεικτά είναι με τα μεροκάματα. Δηλαδή υπολογίζει και τα ευρυγετικά. Έτσι, δηλαδή, άρα δεν είναι, αν ας πούμε ένας κρατούμενος είναι, έχει μια ποινή, λέω τώρα, 20 χρόνια, το 1 πέμπτο πόσο είναι? Το 4 χρόνια. 4, ναι, 4-5-20, σωστό. Λοιπόν, εδώ θα υπολογίσουμε, δεν θα είναι 4, γιατί θα υπολογίσει και τα μεροκάματα. Θα υπολογίσει και τις πρόσθετες μέρες. Άρα είναι πολύ λιγότερο. Έτσι, πάει λέει στο μισό. Θα είναι 2 χρόνια, ας πούμε. Ναι. Άρα καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις που είναι πραγματικά ευνοϊκές, αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Έχουν προστεθεί περιπτώσεις ασθενειών, γιατί υπήρχαν αδικίες. Δεν έγινε χατήρι σε κανέναν, για να συνεννοηθούμε. Δεν υπάρχει κάποιο χατήρι. Ναι. Πάντως κάτι σας λέω ένα παράδειγμα, ότι έλεγε ο νόμος ο σημερινός, όσοι έχουν καρκίνο, κακοήθυνο όπλασμα κλπ. Του τελευταίου σταδίου. Τι σημαίνει τελευταίο στάδιο? 10 μέρες πριν πεθάνει. 10 μέρες πριν πεθάνει, και πολλές φορές δεν προλάβαιναν να το βγάλουν ή δεν θέλουν να το βγάλουν. Με αποτέλεσμα να πέθαινε ο άνθρωπος μέσα στη φυλακή στο κελί. Τώρα λοιπόν φεύγει του τελικού σταδίου και μένει ο καρκίνος. Έτσι. Διότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να αντιμετωπίσει την ασθενειά του και να του δοθεί η δυνατότητα να ζήσει, να το ξεπεράσει. Μέσα στο νοσοκομείο φυλακών κορίτελου δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Παρά την καλή πρόθεση που ενδεχομένως έχουν όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί, αλλά δεν μπορούν διότι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Είναι έτσι. Δεν είναι νοσοκομεία με την έννοια που όλοι, όλοι γνωρίζουν. Είναι χώρος που νομίζω απλά παίρνουν τα φάρμακά τους. Παίρνουν τα φάρμακά τους, έχει γίνει μια προσπάθεια από κάποιους. Αλλά δεν είναι. Ναι, δεν είναι αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε. Πέθανε και ένας άνθρωπος προηγούμενη εβδομάδα. Πέθανε και ένας άνθρωπος. Και αυτά είναι τα πολύ σοβαρά. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν τα πολύ επίγοντα ζητήματα. Εμένα, όχι απλώς με θλίβει, όπως όλους μας βεβαίως, ο θάνατος ενός ανθρώπου και μάλιστα να φύγει άδικα. Και αδικαιολόγητα, εγώ θα έλεγα. Και αδικαιολόγητα. Εντελώς. Γι' αυτό είπαμε απαράδεκτο ακριβώς. Γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να γίνουν κινήσεις γρήγορες και αποτελεσματικές. Δεν τελειώνει τίποτα με αυτό το σχέδιο νόμου. Είναι μόνο η αρχή. Θα πρέπει να δοθεί η άνεση, ο χρόνος, όχι άπλετος, αλλά ένας χρόνος που θα μπορεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και με τους άλλους φορείς και μέσα από διάλογο να προχωρήσει σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα είναι πιο τολμηρές, πιο θαρετές, πιο στέρεες, πιο δομικές. Δηλαδή να σταθεροποιεί το πλαίσιο αυτό, το καινούριο. Να μην είναι έολο, να μην είναι τώρα άντε να βγουν 10 κρατούμενοι. Γιατί τώρα αυτό που κάνει το σχέδιο νόμου είναι κάνει μια απόπειρα διόρθωσης των μεγάλων αδικιών. Στο επόμενο στάδιο, στην επόμενη φάση, θα επιχειρηθεί αυτό που προηγουμένως είπα, η δομική αλλαγή, η αλλαγή που θα μείνει, που θα είναι στέρεη και που θα δώσει ένα άλλο, μια άλλη εικόνα σε αυτό που λέμε σοφρονιστικό σύστημα. Τι προβλέπετε να γίνει κάτι για αυτό το νοσοκομείο τελικά, γιατί το νοσοκομείο ζητάνε ένα ασθενοφόρο, ας πούμε. Δεν μπορεί να πάει ένα ασθενοφόρο, να υπάρχει εκείνη τόσο δύσκολο. Ναι, όλα ήταν δύσκολα. Όλα ήταν δύσκολα. Φαίνονται δύσκολα. Όσο δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα όταν υπάρχει πολιτική βούληση και υπάρχει διάθεση να γίνουν αλλαγές, ρήξεις και ανατροπές. Και η συγκεκριμένη κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει κάθε διάθεση, μαζί σε συνεργασία και με το Υπουργείο Υγείας, μιλώντας για το νοσοκομείο, να κάνουν πολύ μεγάλες αλλαγές. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, και πάλι λέω, δεν το παραπέμπω στις καλένδες. Εννοώ όμως ότι πρέπει να γίνει με έναν οργανωμένο τρόπο και όχι αρπακόλα. Άντε να κάνουμε κάτι, να ρίξουμε ένα βαψιματάκι και να πούμε ότι έγινε μια αλλαγή. Θέλει τον τρόπο του. Για να μπορεί αυτό να αλλάξει. Εγώ βέβαια θέτω, λέω μια προσωπική σκέψη, και το τονίζω αυτό είναι προσωπική σκέψη, αλλά πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να μπει σε ένα ανοιχτό διάλογο, αναρωτιέμαι γιατί πρέπει να υπάρχει νοσοκομείο κρατημένο. Αυτό ήθελα και εγώ να το ρωτήσω. Γιατί να υπάρχει αυτό ο χώρος που δεν είναι νοσοκομείο κρατημένο.
Σας πω ένα παράδειγμα, οι γυναίκες δεν έχουν, οι γυναίκες κρατούμενες δεν έχουν νοσοκομείο κρατουμένων γυναικών. Ναι, τι εξυπηρετεί, όταν κάποιος είναι ασθενής θα πάει στο νοσοκομείο. Είναι ασθενής και θα πάει σε ένα κανονικό νοσοκομείο, ναι. Σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Τι εξυπηρετεί. Ο κρατούμενος στη Λάρισα θα πάει στο νοσοκομείο της Λάρισας ή σε ένα εξειδικευμένο νοσοκομείο με βάση την πάθησή του. Ο κρατούμενος στη Θεσσαλονίκη θα πάει στα Διαβατά, θα πάει σε ένα νοσοκομείο στα Διαβατά και πάει στη Θεσσαλονίκη και πάει λέγοντας. Ναι, αναρωτιέμαι, δεν μπορώ να απαντήσω με κατηγορηματικό τρόπο, γιατί δεν το έχω συζητήσει έτσι εξαντλητικά για να καταλάβω και ενδεχομένως μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλο ένα και περισσότερο μου μπαίνει στο μυαλό ότι μάλλον δεν χρειάζεται να υπάρχει νοσοκομείο κρατουμένο. Ναι, νομίζω ότι... Και από μια... Δεν χρειάζεται, ναι. Αλλά όσο υπάρχει, δεν μπορεί να μείνει έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, πάλι να μην το παραπέμπουμε, μην πούμε, εντάξει, ρε παιδί, κάποια στιγμή θα το καταργήσουμε και αυτό. Λέω, αν επικρατήσει μια άποψη σαν αυτή που εξέθεσα προηγουμένως. Πάλι όμως, όσο δεν πρέπει να αφήσει ούτε καν, δεν πρέπει να αφήσει πολλές μέρες. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν τόσα μεγάλα προβλήματα στη φυλακή. Σας πω ένα χαρακτηριστικό που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και το λέω στον αέρα γιατί κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται ίσως με ένα δημόσιο τρόπο. Υπάρχουν περιπτώσεις που λέω τώρα στους ανήλικους. Εμείς έχουμε πει ότι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ κατάγει στο φυλακό ανήλικων. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης... Πες μου για αυτό το κομμάτι του νομοσχεδίου. Ναι, ναι. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης... Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει κατάγει στο φυλακό ανήλικων. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχωράει στην υλοποίηση αυτού του στόχου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Προχωράει στην κατάργηση, στον περιορισμό, να πω μια φράση που αναφέρει το... Αλλά θα δούμε την ουσία που αναφέρει το σχέδιο νόμου, το περιορισμό του εγκλισμού των ανηλίκων από 15 έως 18, από 15 έως 18, εκτός από τις περιπτώσεις που απειλούνται το αδίκημα, απειλούνται με ισόβια δεσμά, δηλαδή με ανθρωποκτονία, η ανθρωποκτονία στην πραγματικότητα. Δεν αφορά κάποιο άλλο αδίκημα, δεν είναι τα ναρκωτικά, δεν είναι έτσι, αφορά την ανθρωποκτονία. Και αυτό σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Όμως, προσέξτε, ωραία, να το κάνουμε αυτό. Γίνεται, θα γίνει. Μετράς τα παιδιά που είναι οι έφηβοι το 15-18, αλλά γνωρίζει, καταλαβαίνει ο καθής και η καθεμία ότι τα παιδιά αυτά δεν είναι εύκολο να πεις ανοίγω την πόρτα και πηγαίνετε σπίτι σας. Διότι πολλά από τα παιδιά αυτά δεν έχουν σπίτι. Δεν έχουν οικογένεια. Ή αν έχουν, η οικογένειά τους δεν είναι ασφαλής. Δεν είναι στέρη, δεν είναι εύκολο να πεις ότι πήγαινε στην οικογένειά σου χωρίς να υπάρχει μέρημνα. Γιατί μπορεί να πάει και στην οικογένειά του να υπάρχει και μέρημνα. Συνδυασμός θέλω να πω. Δεν είναι λόγος αυτός να μένω στη φυλακή επειδή δεν υπάρχει. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, καταργείς μεν την συγκεκριμένη φυλακή και λες αυτά τα παιδιά δεν θα είναι στη φυλακή, αυτό είναι δεδομένο. Και εσύ πρέπει τώρα, παρότι δεν έχεις λεφτά, ως κράτος, ως πολιτεία, παρότι είσαι το κοινωνικό κράτος είναι ένα τίποτα, ένα μηδέν, ένα κούφιο κέλυφος, ένα κέλυφος άδειο. Πρέπει εσύ όμως υποχρεωμένος να βρεις λύσεις και απαντήσεις. Και κατά τη γνώμη μου, οι λύσεις και απαντήσεις δεν μπορεί να βρεθούν από ένα μηχανισμό και μόνο. Να φύγουμε λίγο από την λογική, τουλάχιστον για την αριστερά, να φύγουμε από τη λογική της, είτε της ανάθεσης είτε ενός μηχανισμού, το κράτος. Πρέπει να βρει λύση. Ωραία, το κράτος μπορεί να βρει λύση. Αλλά εγώ λέω ότι σε αυτά μπορεί να βρει λύση και η κοινωνία να απαντήσει, να παρέμβει η ίδια η κοινωνία. Διότι χωρίς τη συμμετοχή της κοινωνίας δεν μπορεί να δοθούν ουσιαστικές και πιστικές απαντήσεις στην παρούσα φάση. Σε όλα, δεν λέω ότι... αυτό πάντα. Σε όλα και πάντα ισχύει αυτό. Σε όλα και πάντα. Τα κινήματα, οι ομάδες, οι άνθρωποι που έχουν μια ανασχόληση μπορούν να δώσουν απαντήσεις και να δώσουν πρακτικές απαντήσεις. Και να και μια. Απάντηση θα λέω εγώ στο ερώτημα και τι να κάνει ένας κόσμος που θέλει να βοηθήσει στην παρούσα φάση, βλέπει τις δυσκολίες και θέλει να βοηθήσει. Τι να κάνω. Μπορεί να κάνει μικρά θαύματα. Ακριβώς γιατί υπάρχουν αυτές τις δυσκολίες. Σήμερα στους ανήλικους και στο Ίδρυμα Ανηλίκων υπάρχουν παιδιά που δεν δικαιολογείται να είναι μέσα σε καμία περίπτωση, που κινδυνεύουν. Που κινδυνεύουν και μετά δεν θα χρειάζεται να απορρεί η ελληνική κοινωνία για το Βαγγέλη και τον κάθε Βαγγέλη, γιατί, ας πούμε, δεν μπόρεσε να επιβιώσει σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, θα είναι πολύ αργά. Άρα, λοιπόν, όλοι, η πολιτεία πρώτα απ' όλα, το Υπουργείο πρώτα απ' όλα και τα συναρμόδια Υπουργεία πρώτα απ' όλα, επαναλαμβάνω, και εμείς όλοι μας, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι τώρα, χθες, αν ήταν δυνατόν, να δώσουμε απάντηση. Γι' αυτό είπα ότι είναι πάρα πολλά
τα προβλήματα και πρέπει να δοθεί λίγος χρόνος για να μπορούν αυτά να προχωρήσουν γρήγορα και αποτελεσματικά. Και να βρεθούν σε μια κοινωνία που θα τα στηρίξει. Άρα, κατάργηση των φυλακών ανηλίκων. Το προχωράει η κυβέρνηση. Ποια είναι η τροποποίηση? Κατάργηση των φυλακών ανηλίκων. Επί της ουσίας, ναι, σας είπα, με εξαίρεση, τις περιπτώσεις των ανθρωποκτήτων, που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, πρέπει να το δει κανείς. Αυτή τη στιγμή είμαστε και η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, λέει, αλλά στις φυλακές. Έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα παιδί, δεν το λέω με σιγουριά, από 15 έως 18 που να έχει ισόβια ή να απειλείται, ναι, με την ποινή των ισοβίων. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Άρα, ουσιαστικά, θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις και λύσεις για τα παιδιά αυτά. Μετά, είχαμε το σχέδιο νόμου για τα ναρκωτικά, το προηγούμενο, το οποίο ήταν ανενεργό. Προχωράει με ταχύς ρυθμούς. Τι τροποποίηση έχουμε σε αυτό? Και θα σας πω, και τα συγκεκριμένα αποσυμφορητικά μέτρα. Και εδώ, να πούμε, να επαναλάβω το που είπα ίσως στην αρχή, δεν θυμάμαι και αν το είπα, ότι δεν γίνονται εξαιρέσεις. Μέχρι τώρα, όποιες προσπάθειες γίνονταν, λέγανε εξαιρούνται τα τάδε αδικήματα. Ή φτάνουμε μέχρι μια ποινή, τους μικροποινήτες. Κάνουμε αποσυμφόρηση με βάση, ας πούμε, τους που, εν πάση περιπτώσει, μέχρι 3 χρόνια, 5 χρόνια κλπ. Είναι η πρώτη φορά που η πολιτεία παρεμβαίνει και λέει ότι όλοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, μια δεύτερη δυνατότητα. Σε όλους κάτι δίνει η πολιτεία. Κάτι δίνει για να νιώσουν ότι είναι άνθρωποι και ότι μπορούν να διεκδικήσουν και περισσότερα στην πορεία. Έτσι δεν είναι? Μπορεί να διεκδικήσουν και περισσότερα. Και άρα είναι, για να γίνει κατανοητό, από 1 έως 3 χρόνια ποινή που έχει κάποιος ή κάποια θα εκτείει στην πραγματικότητα τίποτα από... Για την αποσυμφόρηση. Ναι, ναι, 1/10 μεικτά, δηλαδή με τα μεροκάματα, τίποτα στην πραγματικότητα. Από 3 έως 5 χρόνια ποινή το 1/5 επίσης μεικτά, δηλαδή με οποιονδήποτε τρόπο, με τα μεροκάματα. Από 5 έως 10 χρόνια, 2/5 μείκτα, με τα μεροκάματα. Κάντε το υπολογισμό και θα καταλάβετε και πόσοι θα βγουν στην παρούσα φάση. Έχεις υπολογίσει πολύ. Από 10 έως, από 10 έως τέρμα, έως 25, γιατί εκεί είναι το τέρμα στην Ελλάδα, έως 25, 1/3 σκαστά που λέμε στη γλώσσα της φυλακής, δηλαδή... πραγματική έκτηση ποινής, 1/3, που ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα των κρατουμένων για πολλά, εδώ και πολλά χρόνια, και για πρώτη φορά γίνεται μια προσπάθεια να πιάσουν και τα ισόβια, ενώ ήταν στα 16 χρόνια, πάει στα 15, ad hoc, τώρα δηλαδή, άπαξ που θα ισχύει για 1 χρόνο από την ημερομηνία που θα ψηφιστεί το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, που θα γίνει δηλαδή νόμος του κράτους. Ξέρουμε περίπου τι νούμερο μιλάμε, για τι νούμερο μιλάμε? Θα ήταν πρόχειρο να το πω. Α, βεβαίως θα σας πω περίπου υπολογίζω, αλλά είναι εντελώς εμπειρικό αυτή τη στιγμή. Γίνεται μια προσπάθεια, από ό,τι γνωρίζω, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνηθεί αυτό και δηλαδή να δοθούν κάποια στοιχεία, έτσι ώστε να γνωρίζει το Υπουργείο τον αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι θα αποφυλακιστούν άμεσα ή και στην πορεία αυτού του χρόνου. Να ξέρετε όμως ότι θα αποφυλακιστεί πρώτα απ' όλα μία φυλακή, σε εισαγωγικά λέω μία φυλακή, χωρητικότητα εννοώ, 500 άνθρωποι, είναι οι λεγόμενοι φιλοξενούμενοι. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, με βάση τον νόμο. Εξήγησε, αν θέλεις, ποιοι είναι οι... Ναι, ναι, οι φιλοξενούμενοι είναι οι αλλοδαποί κρατούμενοι, οι οποίοι έχουν εκτίσει την ποινή τους. Κανονικά θα έπρεπε να είχαν αποφυλακιστεί και παραμένουν στη φυλακή ως φιλοξενούμενοι. Επίσημος όρος, δεν είναι ειρωνία δική μου, επίσημη ορολογία, παραμένουν στη φυλακή γιατί προέρχονται από μια χώρα που δεν μπορεί να γίνει απέλαση. Γιατί είναι σε πόλεμη κατάσταση, δεν υπάρχει πρεσβεία κλπ. Ναι, παραμένουν φυλακισμένοι και δεν είναι φιλοξενία. Όντως είναι ειρωνικό. Ναι, είναι ειρωνικό, αλλά λέω δεν είναι. Ναι, δεν το παγώ ειρωνικά, θέλω να πω. Βεβαίως είναι ειρωνία. Είναι τραγελαφικό, θα έλεγα. Τους ρώτησαν, εγώ πάντα έλεγα τους ρώτησαν τους ανθρώπους αν θέλουν να φιλοξενηθούν. Γιατί για να είσαι φιλοξενούμενος πρέπει να το αποδέχεσαι κι εσύ. Εδώ δεν τους ρωτάνε, τους έχουν μέσα. Και είναι τώρα, και για 18 μήνες. Βεβαίως, 18 μήνες και ξεχνιούνται. Και ξεχνιούνται ορισμένοι. Και παραπάνω κάποιοι. Άρα λοιπόν με αυτό το σχέδιο νόμου, το νόμο, θα αποφυλακιστούν οι άνθρωποι αυτοί, διότι έπρεπε να είχαν αποφυλακιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάλι χατήρι δεν τους κάνει κανένας
το δικαιούνταν εδώ και πάρα πολύ καιρό οι άνθρωποι. Ναι. Ό,τι κάνανε, κάνανε. Πάνω από 500 νομίζω. Είναι 504, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Άρα ήδη μια πρώτη φυλακή, μια φυλακή αποφυλακίζεται. Και βεβαίως φανταστείτε τους ανήλικους, φανταστείτε, ας βάλουμε από φυλακή σε φυλακή τα διάφορα νούμερα, ενώ τι συγκεντρώνει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, ποιους αφορά, και στη διάρκεια του ενός χρόνου θα είναι μία τομή χωρίς να είναι μία επανάσταση. Ωραία. Θα κάνουμε ένα διαλυματάκι και θα πάμε στις φυλακές τύπου γάμα μετά. Βεβαίως. Συνεχίζουμε. Είναι τα ημερολόγια κρατουμένων. Έχουμε τον Πάνο Λάμπρο μαζί. Τα ερωτήματά σας όλα τα μαζεύουμε και θα τα απαντήσουμε στο τέλος. Και πάμε να δούμε την τροπολογία για τις φυλακές τύπου γάμα, που είναι και ένα από τα αιτήματα της απεργίας πείνας. Ίσως ήταν, θα έλεγα, το πιο δύσκολο, το πιο απλό. Στο ερώτημα δύσκολο απλό, ας πάμε στο απλό. Mm-hmm. Απλό φαίνεται να είναι. Στην πράξη, όπως είπες πολύ σωστά στην αρχή, που εξήγησες τι είναι αυτή, mm-hmm. αυτή η τύπου γάμα, δεν πρόκειται για ένα κτηριακό αλκατράζ, ένα κτίριο αλκατράζ. Δεν είναι αυτό που βλέπαμε ως κτίριο στο φοβερό αυτό έργο, όπως το λέγαμε, το Εξπρέσ του Μεσολυκτίου, στις Τούρκες φυλακές. Δεν είναι mm-hmm. το κτίριο, αλλά μοιάζει αρκετά ως λογική, ως φιλοσοφία, λέω. Πάλι όμως είναι διαφορετικό, είναι αυτό που είπες. Μια φυλακή χωρίς δικαιώματα. Είναι φυλακή στη φυλακή, δηλαδή. Και είναι ακόμα χειρότερο. Σε κάθε φυλακή, έτσι. Βέβαια, δεν έχει σημασία. Που την βαφτίζουν. Τώρα ήταν δομοκός, θα μπορούσε να είναι σε κάθε. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Σε κάθε φυλακή. Από την πτέρυγα θα την πούμε. Να την πούμε τύπου γάμα. Δηλαδή ότι ο Πάνος κλπ. Δεν θα έχει, ας πούμε, δικαίωμα στην άδεια. Θα βγει του Αγίου Τάδε, δεν θα βγει ποτέ του, ας πούμε, τη φυλακή. Θα δυσκολεύεται η. Θα δυσκολεύεται το επισκεπτήριο. Πολλά, πολλά. Ναι. Δεν θα μπορούν να χάνουν τα μαθήματά τους οι άνθρωποι αυτοί που πήγαιναν στα σχολεία μέσα στις φυλακές. Τα μεροκάματα. Δηλαδή ήταν ένα εκδικητικό μέτρο από την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Έκτρωμα στην κυριολεξία. Ήταν από τα εντελώς επίγοντα που ήταν και αυτό που είπα απλό να το νομοθέτημα καταργούνται οι διατάξεις οι συγκεκριμένες των φυλακών τύπου γάμα, που αφορούν τις φυλακές τύπου γάμα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι οι κρατούμενοι που είναι σήμερα στη λογική αυτή, στις φυλακές τύπου γάμα, θα φύγουν από το δομοκό, μπορούν να πάνε σε οποιαδήποτε άλλη φυλακή mm-hmm. τύπου Β, τις κλασικές δηλαδή φυλακές, και θα έχουν όλα τα δικαιώματα που έχουν και οι υπόλοιποι κρατούμενοι. Λιγότερα ή περισσότερα, δηλαδή, ναι, θέλω να πω, ό,τι ισχύει για τους άλλους κρατούμενους. Ό,τι ισχύει για τους δεν άλλους. Θα υπάρξει καμία μα καμία αλλαγή και δεν θα έχει να κάνει και με το αδίκημα. Αυτή είναι η φιλοσοφία, είναι και του Υπουργείου, από ό,τι ξέρω, φιλοσοφία που λέει ότι η φυλακή πρέπει να ανοίξει στην κοινωνία, η φυλακή πρέπει να ανοίξει στην εκπαιδευτική διαδικασία, στα παιδαγωγικά προγράμματα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά αυτό, αλλά θα γίνει γρήγορα και με τη συμμετοχή της κοινωνίας. Συνεπώς, αυτό ήταν το πρώτο σκέλος του, γιατί πάμε στο δεύτερο που είναι τα άλλα, που είναι πιο δύσκολα. Το πρώτο σκέλος, η κατάργηση ήταν εύκολη υπόθεση και τελείωσε με την κατάθεση του σχέδιου νόμου. Δεν υπάρχει τύπου γάμα, α, β. Τελειώσαμε. Έτσι έχει τελειώσει. Τύπου γάμα, και γι' αυτό είπαμε ότι αυτά τα οποία είχε πει ο ΣΥΡΙΖΑ υλοποιούνται ένα προς ένα και έπεται συνεχεία. Υπάρχουν και τα άλλα, για να μην υπάρχει καμιά επιφυγή. Και πρόσφατα είχα πει σε μια τοποθέτηση που έκανα επίσημα ως μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθύμησα την τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο ήταν στην αντιπολίτευση. Διότι ξέρετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε και έχει συμμετοχή σε μαζικούς αγώνες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των κρατουμένων. Και έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια για μια σειρά ζητήματα ανάμεσα σε άλλα. Ήταν οπωσδήποτε οι φυλακές τύπου γάμα, πρωτοστάτησε στην εναντίωση μαζί με άλλους από το κίνημα υπεράσπιση των δικαιωμάτων και από άλλες συλλογικότητες, πολιτικές, κοινωνικές. Είχε εναντιωθεί και στον κουκουλονόμο, διότι πράγματι είναι έτσι όπως το είπες, και την περίοδο αυτή και αφορά πολύ κόσμο. Το DNA που έχει διάφορες και πολλές πλευρές που έχουν δημιουργήσει προβλήματα πολύ σοβαρά.
και σε ό,τι έχει να κάνει και με τον δρομονόμο που επίσης έχει... Και το 187, ναι. Το 187 είναι, θα έλεγα, ίσως πολύ πάρα πολύ σοβαρό, με την έννοια ότι η μισή φυλακή είναι για εγκληματική οργάνωση. Και στην πραγματικότητα δεν είναι καμία σχέση. Δεν υπάρχουν και οι εγκληματικές οργανώσεις, έτσι. Για σκέφτε, μπορεί να είσαι μέλος μιας οργάνωσης που δεν υπάρχει. Μα πόσες εγκληματικές οργανώσεις έχει αυτή η χώρα, για όνομα Θεού. Πόσες εγκληματικές οργανώσεις έχει. Ή θυμάστε που λέγαμε παλιότερα, πόσοι έμποροι ναρκωτικών υπάρχουν. Έμποροι, έμποροι, όχι βαποράκια. Πόσοι έμποροι. Όταν στην Ιταλία είναι καταδικασμένη, η Ιταλία, που είναι μια χώρα πολύ μεγαλύτερη πληθυσμιακά από τη δική μας, έχει 100 εμπόρους ναρκωτικών στη φυλακή. Πώς γίνεται εμείς να έχουμε χίλιους. Πώς γίνεται δηλαδή αυτή η χώρα να είναι το βασίλειο της εμπορίας ναρκωτικών. Η εμπορία ναρκωτικών βασιλεύει και στην Ελλάδα όπως και στην Ιταλία. Αλλά οι έμποροι έμποροι, και όχι τα βαποράκια, πόσοι είναι επιτέλους. Ναι, είναι μέσα τα βαποράκια και οι χρήστες. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για π.χ. για εξαρτημένους ανθρώπους, οι θέσεις τους έχουμε πει ότι θα είναι σε προγράμματα απεξάρτησης έξω από τη φυλακή, γιατί μέσα στη φυλακή δεν υπάρχει απεξάρτηση. Υπάρχει συμβουλευτικό, μπορεί να υπάρξει συμβουλευτική για τα ναρκωτικά, μπορεί να υπάρξει μια πρώτη βοήθεια. Αλλά απεξάρτηση δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί η απεξάρτηση σημαίνει κίνηση ελευθερίας. Και μέσα σε έναν χώρο απόλυτης ελευθερίας, πώς μπορεί να βρει κανείς την κίνηση ελευθερίας. Άρα λοιπόν, τα ζητήματα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Το έχουμε πει, το λέγαμε στο παρελθόν, το λέμε και σήμερα με κατηγορηματικό τρόπο από τη δική μας την πλευρά. Θέλουν όμως βηματισμούς συγκεκριμένους για να μπορούν να υλοποιηθούν. Καταλαβαίνω βεβαίως προσωπικά και την αγωνία πολλών ανθρώπων και τις επιφυλάξεις. Και τις επιφυλάξεις. Μπορεί να σου πει, ωραία, βγαίνετε σήμερα και το λέτε και αύριο ενδεχομένως το ξεχνάτε ή το παραπέμπετε σε καλένδες. Όμως, κανείς δεν θα έβγαινε να μιλήσει μετεκλογικά. Έτσι δεν είναι, μετεκλογικά. Α, πράγματι, προεκλογικά, πολλές φορές λες πράγματα και δεν ισχύουν μετά. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα επαναλαμβάνει και σήμερα. Απλώς λέμε, θέλουμε βηματισμούς για να μπορούν να γίνουν αυτά πραγματικότητα. Επειδή όμως η απεργία πείνας συνεχίζεται, η απεργία πείνας επιμένουν για τα υπόλοιπα αυτά αιτήματα, που είναι η λήψη DNA, όπως είπαμε, είναι ο τρομονόμος, ο κουκουλονόμος, η απελευθέρωση των συγγενών και φίλων. Η απελευθέρωση των συγγενών, και γι' αυτό λίγο πριν πεις για τα άλλα. Προηγουμένως είπα ότι είναι, μας παραξενεύει και εμάς. Μας δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα, γιατί συνέβη αυτό. Δεν είναι κατανοητό. Η θέση μας είναι σαφής ως ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν λογικό να συμβεί αυτό. Ξέρω ότι αύριο υπάρχει μια θετική εισήγηση του εισαγγελέα. Και ξέρω ότι συνεδρίαζε και σήμερα και ενδεχομένως και αύριο το Συμβούλιο Φετών για να συζητήσει το ενδεχόμενο. Οπότε περιμένουμε αύριο μια απάντηση. Περιμένουμε την απάντηση από το Συμβούλιο των Φετών, την απόφασή του. Με ενδιαφέρον και με αγωνία, θα έλεγα. Είναι πολύ, γιατί όντως, πολύ περίεργο. Πρέπει να δοθεί μια απάντηση σε αυτό το ζήτημα. Για τα άλλα αιτήματα, τι προβλέπετε, δηλαδή, πότε θεωρείς εσύ ότι ίδιος ο υπουργός, θα υπάρξει μια τροποποίηση γι' αυτό. Δεν εκπροσωπώ την κυβέρνηση, εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω ότι οι διαφορές, ας πούμε, στα μάτια του κόσμου δεν είναι πολύ μεγάλες. Σου λέει, εσύ είσαι στην κυβέρνηση, άρα εσύ είσαι η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση, άρα η κυβέρνηση κλπ. Ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Παρασκευόπουλος, έχει τοποθετηθεί και στο παρελθόν για τα ζητήματα αυτά. Βγήκε μια ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος, ή χθες το βράδυ ή προχθές το βράδυ, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργού, που αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου, που αναφέρει ότι θα υπάρξουν νέες νομοθετικές ρυθμίσεις στο άμεσο μέλλον, όχι στο απότερο μέλλον, στο άμεσο μέλλον. Θέλουν όμως μια επεξεργασία όλα αυτά. Που δεν αφορούν γίνεται αυτά τα αιτήματα. Αυτά και άλλα. Δηλαδή, προσέξτε, αυτά, ναι, αυτά και άλλα. Αυτά και άλλα. Γιατί τα ζητήματα των φυλακών δεν είναι μόνο αυτά που αφορούν 5, 10, 25, 55, 105. Όχι, απλώς. Είναι αυτά, επαναλαμβάνω, που βεβαίως το πρέπει να τα δεις,
Διότι αύριο, να σας πω κάτι, γίνεται μια απεργία πείνας από 10 το φυλακό Λάρισας που λένε δεν έχετε κανονίσει το θέμα της άδειας. Που είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρό. Δεν έχετε κανονίσει. Δίκιο έχουν οι άνθρωποι. Δίκιο έχουν, αλλά. Δίκιο έχουν. Και αυτά τα αιτήματα τώρα εδώ είναι δίκαια. Μεθαύριο βγαίνουν άλλοι 10. Απάντηση. Ναι, γι' αυτό λέω εγώ από τη δική μου την πλευρά, την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ να απαντήσω αυτή τη στιγμή και να πω, ξέρετε, σε ένα μήνα. Θα ήμουν ψεύτης. Θα έλεγα σε 15 μέρες ή σε 1,5 μήνα. Θα ήμουν ψεύτης. Διότι αυτά θέλουν μια προετοιμασία και για να γίνουν σωστά, για να γίνουν όπως πρέπει, για να γίνουν τελικά νόμος του κράτους και να μην μείνουν μόνο στα χαρτιά και στα σιρτάρια. Θέλουν όλα την προσοχή τους. Ξέρετε ότι πολλά θέματα έχουν να κάνουν και με τους συσχετισμούς δύναμης μέσα στην κοινωνία ευρύτερα. Θέλουν λοιπόν, χρειάζονται κινήσεις οι οποίες θα είναι στερεές και όχι απλώς να... Απλώς να ικανοποιούν ενδεχομένως το χρονικό περιθώριο, τον εαυτό μας αυτή τη στιγμή. Πέρα από το χρονικό περιθώριο, θεωρείς ότι αυτά τα αιτήματα που έχουν να κάνουν με τον τρομονόμο, τον κουκουλονόμο, τον DNA, αλλά είναι πιο εύκολα. Είναι αιτήματα που είναι μέσα στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ σας στιγμή... είπα με κατηγορηματικό τρόπο ποιες είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Τις οποίες τις είπαμε, τις επαναλάβαμε και με τεκλογικά, τις επαναλάβα και εγώ προσωπικά σε τηλεοπτικούς σταθμούς με δήλωσή μου ως υπεύθυνος του Τμήματος Δικαιοσύνης και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας. Λέω όλους τους τίτλους, όχι γιατί έχω καμιά τρέλα με τους τίτλους, αλλά για να προσδιορίσω από ποια θέση το λέω, έτσι δεν είναι. Με αυτή και μόνο την έννοια, για να μην με θεωρήσει κάποιος ότι έχω καβαλήσει κανένα καλάμι και αρχίζω και λέω ότι. Που έχω την ευθύνη, με αυτή την έννοια το λέω. Επανέλαβα λοιπόν τις θέσεις αυτές, τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Θα προχωρήσουν όλα, χρειάζεται λίγος χρόνος και λίγο άνεση για να μπορούμε να τα κάνουμε με τον πιο σωστό τρόπο και για να αποδώσουν και για να έχουμε αποτέλεσμα. Μάλιστα. Υπάρχει και ένα άλλο, μια άλλη τροποποίηση νομοσχέδιο σχετικά με τη σκληρή συμπεριφορά, ας το πούμε και αυτό. Ναι. Είναι το άρθρο 312. Για θυμίστε κάνει... μου λίγο γιατί... αυτό πρέπει να προέκυψε μετά το bullying, μετά από ιστορία. Ναι, ναι, σωστά. Σωστά. Είναι αυτό που προέκυψε όντως μετά. Εγώ νομίζω να σας πω το εξής γι' αυτό. Αυτό δεν έχω προλάβει ούτε καν να το δω για να καταλάβεις. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο το ξέρω όμως ότι μπήκε πράγματι εμβόλυμα. Αμέσως μετά το περιστατικό, θεωρώ ότι εδώ είναι πιο σύνθετο το ζήτημα, διότι για παράδειγμα, για να μπορείς να αντιμετωπίσεις το φαινόμενο αυτό, καλά, πρέπει να κάνεις πολλά τη ιδεολογική δουλειά μες στην κοινωνία, αξιακή, αλλά και να προχωρήσεις σε νομοθετικές ρυθμίσεις, που να μην είναι μόνο η αυστηροποίηση των δραστών, δηλαδή να αυστηροποιήσεις αδικήματα που κάνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι σε σχέση με το ζήτημα αυτό, αλλά να δώσει και πρακτικές απαντήσεις. Παραδείγματος χάρη, να προχωρήσει γρήγορα, άμεσα, νομοθετική ρύθμιση για το σύμφωνο ζυγίωσης για ομόφυλα ζευγάρια. Εγώ θα έλεγα να προχωρήσει και ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό είναι λοιπόν μία απάντηση. Δεν είναι μοναδική. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει δουλειά στα σχολεία, εκπαιδευτικά προγράμματα, θέλει ένας άλλος τρόπος που πρέπει να. Μια αύρα που πρέπει να βγάζει και η ίδια η πολιτεία, ο λόγος της πάνω σε ζητήματα και παρεμβάσεις άμεσες. Χρειάζεται εκπαίδευση της αστυνομίας, χρειάζεται εκπαίδευση των ίδιων των καθηγητών σε πολλαπλά επίπεδα για να μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοιου είδους φαινόμενα. Ξέρουμε ότι τα παιδιά είναι πολλές φορές σκληρά, όμως τα παιδιά γίνονται σκληρά, πολλές φορές και αδυσόπιτα σκληρά, γιατί εκπέμπουμε οι μεγάλοι ηλικιακά ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ένα λόγο ο οποίος αφήνει περιθώριο, χώρο σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό ακριβώς το φαινόμενο. Να μην επιτρέπουμε, να μην αφήνουμε χώρο για τέτοιου είδους συμπεριφορές. Να μην καλλιεργείται μια τέτοια αντίληψη. Γι' αυτό μίλησα και για αύρα και για αντίληψη και για φιλοσοφία και για ιδεολογία, για αξιακές παρεμβάσεις. Όταν λέγαμε τις φυλακές ανηλίκων. Ναι, ναι. Είναι ακριβώς το ίδιο.
Κάποιες άλλες ερωτήσεις σχετικές με τις φυλακές. Τι είπαμε, είναι πάρα πολλά τα θέματα, έτσι. Πραγματικά το ξέρεις είναι... πολύ καλά. Ναι, ναι. Γιατί είναι άδειες οι αγροτικές φυλακές. Είπες πριν για τις άδειες που μάλιστα πριν λίγο... σήμερα, χθες, μάθαμε για τον Σταμπούλο στην Ιγρίτα, που έχει απαγορεύσει άδειες. Είχε να στείλει επισκεπτήρια κρατουμένου στο καρκαθούμενο, ένας άνθρωπος που είναι υπόδικος για τη δολοφονία του. Μην αλλάξουμε το όνομα, Σταμπούλης. Σταμπούλης, ναι. Okay. Ένας άνθρωπος που είναι υπόδικος για τη δολοφονία του. Ναι, ήταν ο διευθυντής για να... Διευθυντής τότε, ναι. Ναι, ξέρω. Λοιπόν... Κοιτάξτε, να σας πω. Και, ναι, πέρα από αυτό, αναστέλλονται και οι μεταγωγές σε αγροτικές φυλακές. Mm-hmm. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές να γίνεται αυτό. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα και είναι άδειες οι αγροτικές φυλακές. Οι αγροτικές φυλακές έχουν την αίσθηση ότι πήγαιναν για κλείσιμο. Είναι έτσι όπως το λες, ενώ στηβάζονταν ο κόσμος δύο-δυο σε ένα κρεβάτι κάτω-κάτω στο πάτωμα, οι αγροτικές φυλακές ήταν άδειες. Τι είναι οι αγροτικές φυλακές? Είναι ένας χώρος που μπορεί ένας άνθρωπος, ένας κρατούμενος να δουλέψει, να καλλιεργεί ντοματούλες και αγκουράκια ή να είναι στα ζώα, να μένει σε σπιτάκι μέσα στην αγροτική φυλακή, να είναι χρήσιμος δηλαδή και στον εαυτό του και στην κοινωνία. Και δημιουργικός. Να ξεσκουριάσει, να βλέπει ήλιο, να πατάει χώμα, να μπαίνει σε μια διαδικασία επανένταξης από τη φυλακή πια στην κοινωνία. Αυτό λοιπόν μέχρι και τις εκλογές πράγματι πήγαιναν για κλείσιμο. Δεν ξέρω τι σχεδιασμοί υπήρχαν, μπορεί να υπήρχαν σχεδιασμοί ιδιωτικοποίησης στον χώρο, γιατί είναι φυλετάκια, για να πω μια αλήθεια. Τώρα να ξέρεις ότι γίνεται μια πολύ συστηματική προσπάθεια που τη γνωρίζω να πάει πολλοί κόσμος σε αγροτικές φυλακές, δηλαδή να καλυφθούν οι θέσεις. Είναι μέσα στο σχεδιασμό σας. Και ήδη έχει προχωρήσει. Το λέω, δεν είναι σχεδιασμός, ήδη έχει προχωρήσει. Γίνονται μεταγωγές προς τις αγροτικές φυλακές. Ο στόχος δεν είναι απλώς να γεμίσουν οι αγροτικές φυλακές, αλλά ένας ευρύτερος σχεδιασμός ενίσχυσης αυτού του θεσμού που είναι εναλλακτικότερος, δεν λέω εναλλακτικός, εναλλακτικότερος σε σχέση με την κλειστή, θεόκλειστη φυλακή, που να αφορά πάλι το σύνολο των κρατουμένων και να μην περιορίζεται μόνο σε αγροτική ενασχόληση. Θα μπορούσε να είναι και χώροι, δεν μπορώ να τους πω αγροτικές φυλακές ή μη ελεύθεροι χώροι, που εκεί να γίνονται άλλα πράγματα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι... Δημιουργία απασχόληση, δημιουργία απασχόληση. Να γίνεται σε άλλα παιδεία, όχι μόνο σε άλλα παιδεία, ακριβώς. Και σε άλλα παιδεία. Αυτή είναι η λογική, αυτό θέλει ακόμη περισσότερη δουλειά, έτσι, η επέκταση, αλλά είπαμε, βήμα-βήμα να βλέπουμε να υλοποιούνται πραγματάκια. Επίσης, νοσηλευτικό προσωπικό στις φυλακές, άλλος ένας άνθρωπος πέθανε στο δομοκό γιατί δεν υπήρχε γιατρός. Δηλαδή, αυτά είναι από τα βασικά, νομίζω, που τάχεται στο πρόγραμμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Το είπαμε προηγουμένως για τον άνθρωπο που πέθανε μέσα στη φυλακή, στο νοσοκομείο των φυλακών. Όχι, μιλάω για έναν άλλον που πέθανε στο δομοκό. Παλιότερη περίπτωση. Δηλαδή πριν ένα μήνα. Που επίσης δεν υπήρχε. Και θα συμβεί και άλλο. Αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν πάρει μέτρα, θα συμβεί δυστυχώς και άλλο περιστατικό. Έχει υπάρξει περίπτωση, νομίζω προβλέπεται και στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, πρόσληψη προσωπικού και επιστημονικού και γιατρών και κοινωνικών λειτουργών. Διότι να ξέρεις ότι και οι κοινωνικοί λειτουργοί που παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο ή που πρέπει να παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στη φυλακή, δημιουργικό εννοώ, και υπέρ των δικαιωμάτων των κρατουμένων, να βοηθούν δηλαδή τον κρατούμενο, είναι ελάχιστοι. Είναι ελάχιστοι και αυτοί που υπάρχουν πολλές φορές, και βλέπουν τηλεόραση μόνο. Να σου πω κάτι, άμα είναι μια κοινωνική λειτουργός και υπάρχουν 800 κρατούμενοι, ακόμα και τρελή διάθεση να έχει, να είναι η καλύτερη επαγγελματίας που υπάρχει. Άντε δες 800 κρατούμενους που καθένας έχει και μια ιστορία, έχει ένα πόνο, έχει προβλήματα που πρέπει να μιλήσεις, όχι απλώς να δεις ένα χαρτί, ένα ξερό χαρτί. Δεν γίνονται αυτά. Θέλει ενίσχυση του επιστημονικού προσωπικού και δεν θέλει μόνο κοινωνικούς λειτουργούς, θέλει και ψυχολόγους. Θέλει, όπως λέμε, σχολή ανάπτυξη των παιδαγωγικών προγραμμάτων, αν θέλει καθηγητές, θέλει δασκάλους.
θέλει πολλά για να αλλάξει αυτή η εικόνα που σήμερα υπάρχει και που πράγματι είναι εφιαλτική και έχει δίκιο όλος ο κόσμος να διαμαρτύρεται. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Πριν λίγες μέρες έγινε μια κατάληψη στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ από αλληλέγγυους στους απεργούς πείνας. Mm-hmm. Όπου έκανες μια δήλωση που εξέφρασες μια δυσαρέσκεια για αυτή την πράξη, λέγοντας ότι η κατάληψη είναι το λιγότερο πολιτικά κατανόητη συγκεκριμένη κατάληψη. Ήταν... Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου και για τη σημερινή κατάληψη. Νομίζω ότι ήταν μια φράση πάρα πολύ μαλακή, εξέφρασε μια απορία. Δεν τη θεωρώ πραγματικά κατανοητή. Καταλαβαίνω τον αγώνα των ανθρώπων, των κρατουμένων. Καταλαβαίνω απολύτως. Αλλά ξέρεις, το να αντιμετωπίζει μια συλλογικότητα, και η συλλογικότητα αυτή είναι μια συλλογικότητα των αναρχικών, αντιεξουσιαστών όπως ονομάζονται οι άνθρωποι, να αντιμετωπίζουν εχθρικά ένα χώρο, ένα πολιτικό χώρο σαν το ΣΥΡΙΖΑ, που έχει αποδεδειγμένα αγωνιστεί και συνεχίζει να αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα δικαιώματα των κρατουμένων, λέω ότι είναι μη κατανοητή κίνηση. Μη κατανοητή. Πολιτικά. Τα άλλα μπορεί να είναι κατανοητά όλα. Πολιτικά όμως δεν είναι κατανοητή αυτή η κίνηση. Σε μένα, προσωπικά. Εντάξει, πόσο συγκεκριμένος αυτός χώρος που λες αυτή τη στιγμή είναι εξουσία. Και είναι εξουσία. Η αλληλέγγυη σε έναν αγώνα. Ρωτάω, είναι εξουσία. Είναι στην κυβέρνηση. Είναι μια εξουσία. Θεωρητική συζήτηση. Όχι. Είναι μια θεωρητική συζήτηση που την κάναμε και παλιότερα. Αλλά μιλάμε για αλληλέγγυους. Δηλαδή, οι αλληλέγγυοι και δικαιούνται. Να... Βεβαίως. Και είναι και δίκαιο και είναι και λογικό να προχωρούν και πολλές φορές και σε δυναμικές κινήσεις. Και η κατάληψη είναι μια δυναμική κίνηση. Mm-hmm. Και βεβαίως θα μπορούσαν να καταλάβουν ακόμα και τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, καμία αντίρρηση, ως μια κίνηση συμβολική για να στείλουν ένα σήμα. Μάλιστα, επαναλαμβάνω και ξέρουν πολύ καλά και οι ίδιοι, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Δεν υπήρχε ένας αστυνομικός έξω από τα γραφεία μας. Δεν θελήσαμε εμείς φυσικά να έρθει κανένας αστυνομικός, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η κυβέρνηση. Αυτό είναι γνωστό. Δεν υπήρχαν ΜΑΤ, τι να κάνουμε. Το ότι δεν υπήρχαν ΜΑΤ όμως και αστυνομία, ναι, δεν σημαίνει ότι αυτοί δεν έπρεπε να κάνουν αυτή την πράξη αλληλεγγύης για να φανεί και να στηριχθεί ο αγώνας, ναι, στον κρατούμενο. Λέω ότι γι' αυτό μου καλά κάνανε, αφού το επέλεξαν αυτή τη μορφή, να κάνουν κατάληψη στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι καταλήψεις, ξέρεις, όταν θες να στείλεις ένα πολιτικό μήνυμα, γίνονται μισή ώρα, μία ώρα. Μια μισή ώρα, δύο ώρες, δυόμιση, τρεις, τρισήμιση, τέσσερις, πέντε, έξι, μετά δεν είναι κατάληψη. Συμβολική είναι κατάληψη. Και όταν διώχνεις ανθρώπους από το χώρο τους, είναι μια κίνηση που έχει τη σημασία της. Είναι εχθρική κίνηση. Είναι μια κίνηση που έχει μια αντιπαλότητα με ένα χώρο. Αυτό προφανώς το γνωρίζουν και ήδη. Σήμερα κατέλαβαν τα γραφεία του κόκκινου. Ναι. Κοίταξε να δεις, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πολλές φωνές. Σε αυτό που λέμε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι εξουσία, επαναλαμβάνω, ρωτάω εγώ. Είναι μια εξουσία που δεν έχει όμως... Πόσες εκπομπές έχει κάνει το κόκκινο για τους κρατούμενους και για την απεργία? Πόσες φορές το έχει αναφέρει αυτό τελευταίο? Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Ειλικρινά δεν μπορώ να απαντήσω. Πόσες εκπομπές έχει κάνει, δεν το ξέρω καθόλου. Αλλά να ξέρεις όμως ότι το κόκκινο έχει κάνει εκπομπές για τους κρατούμενους, συνολικά λέω για τις φυλακές και για τους πολιτικούς. Στο παρελθόν εννοώ, πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω ειλικρινά τι είχε κάνει και δεν νομίζω ότι ήταν το πρόβλημά τους αυτό, ότι το κόκκινο δεν είχε. Όχι. Λέω, δεν το ξέρω όμως, δεν θέλω να είμαι άδικος. Ακριβώς επειδή υπάρχει το παρελθόν, ναι, ναι, είναι αυτονόητο νομίζω να δημιουργείται μια. Ακόμα και θυμός, γιατί τώρα ας πούμε. Δεν μιλάς παραπάνω γι' αυτό, εφόσον στο παρελθόν υπήρξες αυτό που υπήρξες, ναι, και στήριζες και τις καταλήψεις και τις απεργίες και τους αλληλέγγυους. Ναι, ναι. Δεν είμαι κόκκινο. Δεν είμαι κόκκινο. Γενικά μιλάω, όχι μόνο για, ναι, το κόκκινο. Αλίμονο. Αν μιλήσουμε γενικότερα, ποιος μπορεί, να, ποιος μπορεί να πει ακριβώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, όχι χθες, όχι στο παρελθόν, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάει για τα ζητήματα του κρατουμένου? Ποιος μπορεί να το ισχυριστεί αυτό? Και για τα συγκεκριμένα αιτήματα, δεν λέω γενικά κι άοριστα.
Δεν λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βγω και να πω είμαστε υπέρ των δικαιωμάτων όλων των κρατουμένων. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ των δικαιωμάτων όλων των κρατουμένων, χωρίς εξαιρέσεις. Mm-hmm. Δεν ξέρω πόσοι είναι. Υπέρ των δικαιωμάτων όλων των κρατουμένων, χωρίς εξαιρέσεις. Δεν ξέρω ποιοι είναι, πόσοι άλλοι είναι, θέλω να μου το πούν. Θέλω να... Ναι. Θα ήταν πολύ ευχάριστο και πολύ ενδιαφέρον να καθόμαστε στο τραπέζι εδώ και κουβεντιάζαμε με ανθρώπους από άλλους χώρους ιδεολογικούς και να πιάναμε αυτή την θεωρητική, ας το πούμε έτσι, συζήτηση, αξιακή. Και εγώ θα έλεγα, θα υποστήριζα αυτό. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Ήμουν της άποψης, προσωπικά το έχω πει και δημόσια, ότι η αριστερά, οι αριστεροί έπρεπε να είχαν βγει και να υπερασπιστούν το δικαίωμα να πεθάνει, το ανθρώπινο δικαίωμα, εγώ λέω, να πεθάνει στο σπίτι του ο τελευταίος δικτάκτορας που πέθανε τελικά στη φυλακή. Ο οποίος ήταν αμετανόητος, ο οποίος δεν υπέγραφε δήλωση μετανοίας κλπ. Και τελικά πέθανε στα βαθιά, βαθιά γεράματα μέσα στη φυλακή. Εγώ λοιπόν υποστήριζα ότι έπρεπε να βγουν οι αντιστασιακοί, οι άνθρωποι που βασανίστηκαν δηλαδή την περίοδο της Χούντας, οι αριστεροί που έχουν ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, τη μεγαλύτερη ευαισθησία σε ζητήματα που αφορούν τη δημοκρατία και την ελευθερία και να πούν ότι όχι, ο Ντερντελής έπρεπε να πεθάνει στη φυλακή. Εν ζωή έπρεπε να το πει αυτό. Υπήρξαν αριστεροί που το έπανε, αλλά δεν βγήκε η αριστερά να το πει. Και ήταν λάθος. Γιατί πρέπει να λέμε και τα λάθη. Γιατί αυτό, γιατί πρέπει να το κάνει η αριστερά, γιατί όταν λέμε χωρίς δικαίωμα, χωρίς να κάνουμε διακρίσεις, πρέπει να αναφέρεις και στον εχθρό σου. Όχι μόνο στον κολλητό σου, όχι μόνο στο φίλο σου. Πρέπει να βλέπεις ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην άδεια, έχει δικαίωμα να τρώει, έχει δικαίωμα να κοιμάται χωρίς να τον βασανίζουν, έχει δικαίωμα να παίρνει κάποια στιγμή στη ζωή του άδικα. Άδεια. Εγώ να επίτηδες, να προκαλέσω λίγο περισσότερο ακόμα. Αν, για παράδειγμα, λέμε θα γίνει η δίκη της Χρυσής Αυγής, που είναι στη θέση μας, που είναι σε πλήρη αντιπαλότητα, θα πω μια φράση που δεν είναι ιδιαίτερα πολιτική, που μπορεί να τους συχαίνομαι, έτσι, και να συχαίνομαι και προσωπικά, ας πούμε, τους ναζιστές και όχι μόνο τον ναζισμό, αλλά και τους ίδιους τους ναζιστές. Όμως, αν αύριο μεθαύριο, λέμε, ενδεχομένως η δικαιοσύνη θα αποφασίσει ο Μιχαλολιάκος καταδικαστεί με κάποια χρόνια φυλακή, και έρθει όμως η ώρα να πάρει την άδεια όπως ορίζει ο νόμος, ο σημερινός ή ο αυριανός, εγώ θα υπερασπιστώ το δικαίωμα του Μιχαλολιάκου, που είναι εχθρός μου, πολιτικός, ιδεολογικός, αξιακός εχθρός, να πάρει την άδεια. Βεβαίως. Άρα δεν μπορεί να κάνουμε διακρίσεις. Δεν μπορεί να λέμε λευτεριά ότι... σώσουν στα κελιά και να εννοούμε μόνο τους δικούς μας. Όχι, όχι. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι θα έπρεπε να εξαντληθεί το όριο για την προφυλάκηση των εξαργητών. Τι πιστεύεις? Να ξεπεράσει το όριο. Ναι, ναι. Όχι, υπάρχει... Ναι, εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να παραβιάζουμε αυτά τα όρια όταν έχουν τεθεί ήδη το όριο των 18 μηνών, είναι πολύ μεγάλο. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τις δίκες. Δηλαδή, δεν μπορεί ο άλλος να μένει 1,5 χρόνο μέσα στη φυλακή, 18 μήνες, και στο τέλος να αθωθεί. Ναι. Δεν λέω για τον Μιχαλολιάκο, λέω για οποιοδήποτε κρατούμενο, για οποιοδήποτε άνθρωπο. Πού να κάνεις 18 μήνες να περιμένεις πότε θα έρθει η ώρα του δικαστηρίου και αν είσαι αθώος, ποιος σου πληρώνει τους 18 μήνες μετά? Σήμερα άκουσα μάλιστα, τώρα συγγνώμη, το έλεγε ο Κώστας Παπαδάκης, ο δικηγόρος, ότι το 30% των κρατουμένων είναι από προφυλακίσεις. Ναι, είναι τρομακτικό. Το οποίο είναι τρομακτικό, πραγματικά. Ξέρεις τι κάνουν στη Σουηδία, μπορεί να κάνουν λάθος στη Σουηδία, σκανδιναβική χώρα. Το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να το δούμε και εμείς εδώ, στην Ελλάδα. Έχουν ορίσει ένα συγκεκριμένο αριθμό κρατουμένων. Λένε ότι η χωρητικότητα των φυλακών στη Σουηδία είναι, ας πούμε, λέω τυχαία έτσι ένα νούμερο, 3.000. Διότι υπάρχουν αυτές τις προδιαγραφές. Ένας άνθρωπος πρέπει να ζει σε 9 τετραγωνικά. Όχι λιγότερο. Όχι 8, όχι 7. Σε 9, το ελάχιστο. Διότι αυτό είναι οι διεθνείς προδιαγραφές κλπ. Μάλιστα. Συλλαμβάνουν εσένα. Σε πάνε μέσα κλπ. Τι έχετε κάνει, κυρία μου? Μάλιστα. Κοιτάνε τα χαρτιά τους στο κομπιούτερ, γιατί φαντάζομαι ότι τα έχουν σε μηχανογραφημένα, λένε έχουμε 3.001. Λυπούμαστε, δεν μπορούμε να σας δεχτούμε στο κατάστημά μας. Θα περάσετε μια άλλη φορά όταν θα έχουμε τελειώσει με τον έναν. Έτσι, γιατί πρέπει να είναι 3.000. Και εσύ πας σπίτι σου και περιμένεις, το λέω λίγο έτσι χαριτωμένα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Απολύεται, αποφυλακίζεται ο τελευταίος, αυτός που θα είναι η σειρά του να αποφυλακιστεί, για να μπει ο επόμενος. Δεν ξεπερνούν το νούμερο αυτό.
Καλά, εντάξει. Άρα δεν υπάρχουν οι προφυλακίσεις με τον τρόπο που γίνονται στην Ελλάδα. Καμία σχέση. Και που για οποιονδήποτε λόγο σε προφυλακίσουν και περιμένεις πότε θα γίνει η δίκη σου. Πότε θα γίνει. Και φτάνουμε λοιπόν με αναβολές. Φτάνουμε στα 18, στο 18 μήνες. Είναι τεράστιο το 18μήνο. Είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Άρα αυτά πρέπει να ξεπεράσει η πολιτεία. Και να μην μπαίνουμε στην περιπτωσιολογία. Δηλαδή, άμα κάτι σε αυτό μας έγινε αυτό, αν είναι να το δούμε διαφορετικά κλπ. Ή όταν λέμε είμαστε εναντίον της θανατικής ποινής. Γιατί ξέρεις, είναι μια συζήτηση. Μπορεί να αρχίσει να μου κάνει εξαιρέσεις και να λες ναι, αλλά επειδή μου τους βιαστές πρέπει να τους καθαρίζεις, ας πούμε. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Είσαι εναντίον της θανατικής ποινής, είσαι εναντίον της θανατικής ποινής. Τελεία. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Γιατί η εξαίρεση θα φέρει την άλλη εξαίρεση και οι εξαιρέσεις θα γίνουν κανόνας. Και θα ξαναγυρίσουμε κανονικά στη θανατική ποινή. Έτσι. Ωραία. Να πάμε σε ερωτήσεις. Ό,τι θες, απολύτως. Να πάμε. Για το νομοσχέδιο, λοιπόν. Αυτό που δόθηκε στη δημοσιότητα, λέει, το τελικό κείμενο θα γίνει διαβούλευση, τα αιτήματα το που δόθηκε στη δημοσιότητα. Δόθηκε μόλις σήμερα. Μόλις σήμερα έφυγε για το κυβερνητικό συμβούλιο. Μόλις σήμερα, δηλαδή στις... Δόθηκε για διαβούλευση. Ναι, ναι. Mm-hmm. Ναι, δόθηκε, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 7 η ώρα σήμερα, το οποίο άρα θα το δουν οι άνθρωποι όλοι και θα μπορούν να το αξιολογήσουν. Άρα δεν είναι το τελικό κείμενο. Είναι το τελικό κείμενο από τη μεριά του Υπουργείου. Ναι. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν σημαίνει... Τι μπορεί να αλλάξει τώρα. Πολλά μπορεί να αλλάξουν. Πολλά. Πολλά. Όταν λέμε ότι θα γίνει διαβούλευση, όταν λέμε ότι θα γίνει συζήτηση, ας πούμε, στη Βουλή, και τα κόμματα και οι βουλευτές έχουν δικαίωμα να καταθέσουν τροπολογίες και να έχουν την φιλοδοξία ότι αυτές οι τροπολογίες θα περάσουν. Αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει ως ΣΥΡΙΖΑ είναι να μην αλλάξει σε καμία περίπτωση η φιλοσοφία του σχέδιου νόμου και πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει, γιατί υπάρχει, ας πούμε, η πλειοψηφία στη Βουλή, η κυβερνητική πλειοψηφία, και έχω την αίσθηση ότι θα υπάρξουν και άλλες δυνάμεις, εύχομαι και ελπίζω από το χώρο της αριστεράς, που θα στηρίξουν αυτό το νομοσχέδιο. Αναφέρομαι στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Και ελπίζω, εύχομαι και πιστεύω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, παρά τις όποιες διαφωνίες υπάρχουν σε ευρύτερα γενικότερα ζητήματα, αυτό το σχέδιο νόμου, που είναι μια πρώτη σημαντική τομή για τα δικαιώματα των ανθρώπων, δεν θα το αγνοήσει στο όνομα της ευρύτερης γενικότερης διαφωνίας που έχει με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείς ότι δεν θα υπάρξουν, δηλαδή, σοβαρές αλλαγές? Πιστεύω ότι έχουμε περιθώρια να το βελτιώσουμε, να το κάνουμε καλύτερο, ενδεχομένως να δούμε ζητήματα που μπορεί να... Γιατί ξέρετε, πολλές φορές οι νόμοι ή τα άρθρα, εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά έχω καταλάβει πολύ καλά πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Δηλαδή, πάει να καταργήσει ένα νόμο, να προσθέσει κάποιον άλλο. Αν δεν το προσέξεις, μπορεί, ας πούμε, να έχει κάποια ζητηματάκια που να μην κάνουν πολύ καλό στο τέλος. Δηλαδή, να σου δημιουργήσει πρόβλημα στην πορεία. Να μην το έχεις καταλάβει. Ναι. Αν μάλιστα γίνει με έναν τρόπο που δεν το έχεις δει και από 10 πλευρές. Από 10 πλευρές. Γι' αυτό και γίνεται και η διαβούλευση. Η διαβούλευση γίνεται για να προσεχθεί, όχι μόνο για να αναπτυχθούν απόψεις, που και γι' αυτό φυσικά, έτσι, διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά για μελέτη. Ωραία. Θα προχωρήσει γρήγορα το σχέδιο νόμου, όμως, αυτό να το πούμε, ακριβώς επειδή είναι κατεπήγον, αλλά θα τηρηθούν αναγκαστικά όλες οι διαδικασίες. Δεν θα γίνει πραξικόπημα, δεν θα είναι προεδρικό, έτσι θα είναι... Θα το ψηφίσει η Βουλή. Η διαβούλευση μετά θα κατατεθεί και πάει για ψήφιση. Ουσιαστικά σήμερα έχει κατατεθεί. Σήμερα, γιατί υπήρχε μια αμφιβολία, μήπως, ας πούμε, το Υπουργείο δεν το καταθέσει, μήπως αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή, μήπως δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Πολλά. Ο κόσμος έχει ερωτήματα, έχει αγωνίες, κατανοητά όλα. Σήμερα. Αυτό επιβεβαιώνεται ότι υπήρξε η πρόθεση, η πολιτική βούληση, κατατέθηκε το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, που σε λίγες μέρες θα είναι και νόμος της πολιτείας. Ωραία. Τα αιτήματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το κολαστήριο συγκεκριμένα τώρα, έχουν μελετηθεί, θα γίνουν αποδεκτά, λέει η ερώτηση. Τα αιτήματα τα οποία συζήτησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης
με τους με κρατούμενους και με την Επιτροπή Κρατουμένων, που αντιπροσώπευε το Σύνολο των Κρατουμένων. Και προσωπικά, με ώρες, επαναλαμβάνω, ώρες συζητήσεων με μέλη της Επιτροπής Κρατουμένων. Έχουν γίνει όλα δεκτά. Δεν ξέρω αν αναφέρονται σε άλλα πράγματα. Αναφέρονται εγώ, λέω, στα σημερινά, σε αυτά που βγήκαν στη δημοσιότητα σήμερα. Δεν ξέρω σε ποια αναφέρονται. Δεν ξέρω τι δημοσιεύματα σημερινά. Δεν τα γνωρίζω. Ξέρω το σχέδιο νόμου. Ξέρω το σχέδιο νόμου. Το κολαστήριο σήμερα κυκλοφόρησε κάποια αιτήματα που έχουν να κάνουν με το 1/5. Τα αιτήματα έχουν συζητηθεί. Τα αιτήματα με τους ανθρώπους μέσα, επειδή έγινε επίσκεψη στο νοσοκομείο κρατουμένων, δεν είναι μόνο έτσι, κάποια χαρτιά. Υπήρχε μια ζωντανή επικοινωνία. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, η πρώτη επίσκεψη που έκανε ήταν και για συμβολικούς και ουσιαστικούς λόγους στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλοκές, στο ψυχιατρίο. Έγινε αυτή η επίσκεψη και με το Υπουργείο Υγείας και με αντιπροσωπεία και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και με άλλους ανθρώπους, έτσι, αυτού του φάσματος εννοώ. Ήταν η πρώτη επίσκεψη που έγινε σε όλους τους χώρους. Δεν υπήρχε θάλαμος χώρος που να μην υπήρξε επίσκεψη και συζήτηση με τους ίδιους ασθενείς που ζουν μέσα στο συγκεκριμένο, στον Άγιο Παύλο, στο νοσοκομείο των κρατουμένων. Και στο ψυχιατρίο, παντού, σε όλους τους χώρους, επαναλαμβάνω, έγινε συζήτηση με τους ανθρώπους, καταγράφηκαν τα προβλήματα και προσωπικά εγώ έχω κάνει συζητήσεις πάρα πολλές. Όλα τα αιτήματα τα οποία έχουν καταθέσει έχουν γίνει δεκτά. Σας είπα μερικά, έχουν προσθεθεί ασθένειες, έχει μπει το 67% που καλύπτει πέρα από τις ασθένειες που δεν μπορείς να έχεις, η περιπτωσιολογία έχει ένα κίνδυνο. Παρ' όλα αυτά το έβαλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Για ένα κίνδυνο, γιατί μπορεί να ξεχαστούν κάποιες ασθένειες που είναι πολύ σοβαρές και που δεν τις έχεις πρόκειες. Πόσες, αν σε ρωτήσω εσένα, πόσες ασθένειες ξέρεις τώρα, γρήγορες, δύσκολες, θα μου πεις 5, 6, 10, το πολύ. Σίγουρα υπάρχουν πάμπολες. Άρα λοιπόν, για να καλύψεις ενδεχομένως αδικίες που θα σου έβγαιναν στην πορεία, υπάρχει μια αναφορά για το 67% και απάνω και 50% οι άλλες περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, έτσι ώστε να καλυφθεί, να καλυφθούν πραγματικές ανάγκες ανθρώπων. Συνεπώς, έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά ως προς το νοσοκομείο, διότι ήταν προτεραιότητα για τους ασθενείς, προτεραιότητα, και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά ως προς αυτό. Ωραία, οπότε απαντάς ότι τα αιτήματα έχουν καλυφθεί, έχουν ληφθεί υπόψη. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Όχι, θέλω να είμαι σαφής, γι' αυτό το τόνιζα και το ξανατόνιζα, χωρίς να υπεκφεύγω καθόλου. Επειδή καμιά φορά ξέρεις, μπορεί αύριο να μου έρθει κάποιος σε μένα ή στον Υπουργό ή οπουδήποτε σε σένα και να σου πούνε ναι, αλλά εγώ έχω και άλλο αίτημα τώρα. Το θυμήθηκα. Πώς ξαναδείς, θυμήθηκα. Δεν λέω, δεν αναφέρομαι στους ανθρώπους. Λέω γενικά. Λέω με βάση τα αιτήματα που είχαν τεθεί, ακόμα και τα συμπληρωματικά αιτήματα που είχαν τεθεί, έχουν γίνει όλα δεκτά. Είχαν τεθεί από το σύνολο των κρατουμένων. Από δηλαδή, την αρμόδια επιτροπή. Βεβαίως είχαμε κάνει που είχε γίνει κουβέντα και με πολλούς ασθενείς, αλλά υπήρχε μια επιτροπή που θεωρεί ότι εκπροσωπεί, ας πούμε, μετά από συνεννόηση που έχουν κάνει οι άνθρωποι. Εγώ θεωρώ ότι είναι εύλογο, ξέρεις, να υπάρχουν και στις φυλακές και άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν. Βεβαίως χρειάζεται μια δημοκρατική νομιμοποίηση. Και αυτό είναι και ευθύνη και της πολιτείας. Να επιτρέψει, να δώσει τη δυνατότητα αυτής της δημοκρατικής νομιμοποίησης. Στο μια προσωπική μου σκέψη, μέσα στη φυλακή. Δηλαδή να μπορούν μια πτέρυγα, ας πούμε, κρατουμένων να μπορεί να κάνει τη συνάντησή τους, να κουβεντιάσει και συλλογικά να πούνε ρε παιδιά, εμείς θέλουμε τούτο. Έτσι, και να εκπροσωπήσει, ας πούμε, με την πολιτεία ένας, δύο, τρεις, πέντε, δέκα άνθρωποι, δεν έχει σημασία πόσοι, και να πούνε τα αιτήματα. Ναι. Πάντως με το νοσοκομείο και με τους ασθενείς έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις, το γνωρίζουν οι ίδιοι. Αν παρακολουθούν αυτή την κουβέντα, ξέρουν τι εννοώ. Συνεπώς, εκεί και αν δεν καταλαβαίνω, αν υπάρχει κάποια διαμαρτυρία σήμερα. Εκεί και αν δεν καταλαβαίνω. Ναι, υπάρχει τέλος πάντων. Ναι, εντάξει. Ναι. Δικαίωμα του καθένα είναι. Σας λέω όμως ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή που λέω. Αν οποιοδήποτε θέλει να πει κάτι διαφορετικό, ευχαρίστως να τον ακούσω κι εγώ και εσείς και όλοι. Ποιο είναι το διαφορετικό.
ευχαρίστως. Θα το ήθελα πάρα πολύ, δηλαδή, ένας ανοιχτός διάλογος και να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα στους ανθρώπους ενός ανοιχτού διαλόγου. Αν υπάρχει κάτι το οποίο, ξέρεις, ας πούμε, καμιά φορά, το είπα και προηγουμένως, μπορεί να ξεφύγει, μπορεί να μην είναι σωστό, ναι. Μπορεί να το ανακαλύψει την πορεία. Υπάρχει ο χρόνος και μπορούμε πράγματι με καλή διάθεση να δούμε πάρα πολλά ζητήματα. Αλλά να έχουμε όλοι καλή διάθεση. Όλοι να έχουμε καλή διάθεση. Εντάξει, δεν υπάρχει πολύ χρόνο εφόσον. Βεβαίω δεν υπάρχει πολύ χρόνο. Νομοσχέδιο κατά και, σας λέω, και, σου λέω, δεν ξέρω... και σου λέω ότι έχουν γίνει άπειρες συζητήσεις. Ξέρουν οι άνθρωποι, οι ασθενείς, κρατούμενοι και την αγωνία, και τη δική τους την ξέρουν σίγουρα, αλλά και την αγωνία των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο αντικείμενο, την αγωνία, την πραγματική, διότι υπάρχει, είναι σε προτεραιότητα. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Να δούμε περιπτώσεις που πιθανά έχουν γίνει κάποια λάθη, όμως πρέπει να κοιτάμε το σύνολο των κρατουμένων, το σύνολο των ασθενών και να μην μένουμε αυστηρά στην περίπτωση. Στην περίπτωση λογικά θα κοιτάξεις, τέλος πάντων, δεν λέω για εσένα προσωπικά. Mm-hmm. Και αυτά τα αιτήματα προφανώς, εφόσον έχουν δημοσιευθεί και οι άνθρωποι έχουν ξεκινήσει μια κινητοποίηση. Μου λέει κατάργηση για τις περιπτώσεις που πάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 110. Ναι. Τη προσθήκη ορίων έκθεση ποινή, επιβολή περιοριστικού όρου και δυνατότητα ανάκληση, επαναφορά τη εφάπαξ χορήγηση. Επαναφορά τη. Εφάπαξ χορήγηση. Ναι. Η άπαξ χορήγηση. Ναι, έτοιμα του κράτου των ασθενών ήταν να δοθεί άπαξ η χορήγηση. Ναι. Άπαξ. Άπαξ. Δικό του έτοιμα. Υπήρχε μια σκέψη να επανέρχεται, που φαινόταν πιο ευνοϊκό, οι ίδιοι. Ζήτησα να είναι άπαξ. Αυτό υπάρχει, εννοείς, μέσα στο... Σας λέω, οι ίδιοι ζήταγαν να είναι άπαξ, διότι θεωρούν ότι το άλλο δημιουργεί αδικίες κλπ. Μάλιστα. Μάλιστα. Κάναμε ανοιχτό διάλογο. Έγινε ανοιχτός διάλογος. Δεν έγινε μέσα σε κλειστά γραφεία. Και θεωρώ ότι πολύ σωστά έγινε έτσι. Δεν εφαρμόζεται η εξαίρεση του άρθρου 106 περί επιβολής όρων. Πρέπει και επιβάλλεται για λόγους αποκατάστασης της νομιμότητας και της αδικίας να μπει έστω και ως μεταβατική διάταξη. Δεν το κατάλαβα. Σε αυτούς που κατά το παρελθόν απολύθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110α ναι, και ναι. Η απόλυση έχει ανακληθεί κατά άρθρο 107 του ποινικού κώδικα, οι ανακλήσεις ακυρώνονται και θεωρούνται ως μη γενόμενες. Αυτό θα έπρεπε να μπει, λένε. Mm-hmm. Τέλος πάντων, είναι πολλά τώρα, δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε, αλλά εντάξει... Είναι πολλά είναι... αυτά που έχουν στο χαρτί τώρα. Ναι, είναι κάποια αιτήματα που έχουν κυκλοφορήσει και φαντάζομαι θα τα λάβετε υπόψη, έτσι, δεν ξέρω. Ξέρετε, καμιά φορά, ξέρεις μάλλον, καμιά φορά πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός, δηλαδή... Έγινε μια προσπάθεια συζήτησης με τους ασθενείς επί τόπου και με τον Υπουργό, όπως είπα προηγουμένως. Άκουσε το Υπουργείο την Επιτροπή. Ίσως δεν έπρεπε να έχει περιοριστεί μόνο στην Επιτροπή. Αλλά έπρεπε να συνεχίσει να συζητά με όλους τους κρατούμενους. Mm-hmm. Αυτό το λέω και σαν ένα είδος αυτοκριτικής. Δια του αποτελέσματος, λέω. Ωραία. Οπότε όσο υπάρχει χρόνος ακόμα... Να... Και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Ναι. Διότι υπάρχει και η διάθεση και η πολιτική βούληση να γίνουν πολύ σημαντικά πράγματα. Υπομονή χρειάζεται λίγο. Καλή διάθεση από όλες τις πλευρές, από όλους τους ανθρώπους. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζω ότι έχει αυτή την πολιτική βούληση και θα προχωρήσει. Θα προχωρήσει όμως και με μια σοβαρότητα. Όχι αρπακόλα. Πάμε σε άλλη μια ερώτηση σχετικά με το νοσοκομείο πάλι αυτό. Οι νοσηλευτές γιατί δεν επιστρέφουν κοντά στους ασθενείς. Τους μετέφερε, λέει, η διευθύντρια με αυθαίρετη απόφαση. Δεν το ξέρω αυτό. Μάλλον γνωρίζω το θέμα, λέω δεν ξέρω αν είναι αυθαίρετη ή όχι η απόφαση. Δεν μπορώ να το κρίνω. Αυτή τη στιγμή οι νοσηλευτές πρέπει να το είναι γνωρίζεις δίπλα. Γνωρίζεις αυτό. Ναι, ναι. Οι νοσηλευτές πρέπει να είναι δίπλα στους ασθενείς.
Καλά, είπαν ότι αυτό το νοσοκομείο γενικά πρέπει να... Και αυτό θα αλλάξει. Και οι νοσηλευτές εδώ αυτό... πρέπει να γίνουν τεράστιες αλλαγές. Και αυτό θα αλλάξει. Οι νοσηλευτές και οι γιατροί δίπλα στους θαλάμους, εκεί που είναι οι ασθενείς, όχι άλλο. Για τον Κουκουλονόμο πάλι, το 187 και το 187α, πρόκειται να αναλυφθούν σύντομα νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ναι, ναι, είπα ότι είναι σαφής η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ως προς αυτά τα ζητήματα. Ο Υπουργός χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε το έκανε, δηλαδή αυτές χθες ή προχθές, μίλησε για νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες που θα πάρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα είναι και μια σειρά άλλα ζητήματα. Αυτό θα γίνει μετά το σοφρονιστικό κώδικα. Όχι, γιατί μερικά ζητήματα αφορούν ενδεχομένως το σοφρονιστικό, άλλα αφορούν τον ποινικό. Αλλά τον τρομονόμο. Αλλά, τον κουκουλονόμο, ναι, και τον τρομονόμο. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν ζητήματα που θα προχωρήσουν στο σοφρονιστικό κώδικα, γιατί είπαμε ότι αυτά ήταν έκτακτα μέτρα. Δεν είναι, επίγοντα έκτακτα μέτρα. Αλλά θα πρέπει να προχωρήσουν μέσα στο σοφρονιστικό κώδικα, αλλά στον ποινικό και ενδεχομένως κάποια που το Υπουργείο θα πρέπει να τα δει και η κυβέρνηση να τα δει, να μπουν εμβόλυμα σε ένα σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, βέβαια, όχι αλλού. Δηλαδή, ενδεχομένως και στο σοφρονιστικό κώδικα, που να μην είναι αυστηρά, εννοώ τώρα, που να μην αφορά τον κώδικα το σοφρονιστικό. Έτσι, αλλά που το κρίνει πολιτικά. Θα ξεκινήσει άμεσα το Υπουργείο ή από Σεπτέμβριο, πώς όχι, το όχι, όχι, δεν θα πάνε. Δεν υπάρχει τίποτα που να πηγαίνει από Σεπτέμβριο, από Οκτώβριο, από Δεκέμβριο. Όλα δουλεύονται. Ήδη ο σοφρονιστικός κώδικας είναι στη σκαριά. Υπάρχει το σχέδιο, το πρώην σχέδιο Πανούση, να το ονομάσω έτσι, που είχε δουλέψει, που είχε δουλευτεί με την ευθύνη, ας πούμε, του Γιάννη του Πανούση στην προηγούμενη φάση, το οποίο δεν κατατέθηκε ποτέ. Αυτό το σχέδιο νόμου ως σχέδιο θα στηριχθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα κάνει πάρα πολλές βελτιώσεις πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο. Θα δουλέψει πάνω σε αυτό το σχέδιο. Να. Και βεβαίως και με συμβολές πολλών, γιατί η φιλοδοξία είναι να είναι μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά που θα είναι αυτό και αν θα είναι μεγάλη τομή. Μετά πάμε στο ποινικό. Ξέρουμε όλοι ότι οι ποινές πολλές φορές είναι εξοντωτικές, χρειάζονται αλλαγές, θέλει δουλειά ο ποινικός κώδικας. Είναι πιο πίσω από πλευράς επεξεργασίας από ό,τι γνωρίζω. Αλλά τίποτα δεν θα καθυστερήσει, τίποτα δεν πάει για τα επόμενα χρόνια, για το επόμενο χρονικό διάστημα. Όλα θα γίνουν σε εύλογο χρονικό διάστημα, αλλά με μεγάλη σοβαρότητα. Όχι κάτω από την υπάρχει πίεση, διότι δεν γίνεται έτσι δουλειά. Δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα χωρίς να είναι στηριγμένο σε μια επιστημονική γνώση, σε μια εμπειρική γνώση, και όλα πρέπει να γίνουν με έναν ανοιχτό διάλογο και με τους κρατούμενους. Όχι μόνο βεβαίως και με άλλους φορείς, αλλά και με τους κρατούμενους. Και εκεί υπενθυμίζω την κουβέντα που τόσο συζήτηση έγινε και σχόλια, ότι αυτό που είχε πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Νίκος ο Παρασκευόπουλος, ότι θα συζητήσουμε, πώς το είχε πει, και με τους κουκουλοφόρους είχε πει. Ναι, θέλω να πει ότι εμείς θα κάνουμε διάλογο με όλους, γιατί ο διάλογος είναι μεγάλη υπόθεση. Και μέσα από το διάλογο μπορεί να βρεις λύση, αρκεί να υπάρχει καλή πίστη. Δεν λέω να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί πάντα θα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικές απόψεις. Έχεις μιλήσει καθόλου τώρα μια και τόπες με τους απεργούς? Νομίζω σχεδόν με όλους. Ναι, ξέρω τις σκέψεις και τις απόψεις τους. Και πιστεύω, επαναλαμβάνω, ότι όλα θα πάνε καλά. Θέλει λίγο υπομονή. Θέλει λίγο υπομονή. Μια τοποθέτηση είναι πολύ ωραίες οι ιδεολογικές δηλώσεις και προθέσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με γεγονότα όμως και με πράξεις. Όταν πεθαίνει κάποιος φυλακές, όταν είσαι κυβέρνηση, είσαι υπεύθυνος. Έχει δίκιο ο φίλος που το γράφει, η φίλη. Έχει δίκιο, γιατί είναι πράγματι εύκολο να λέω εγώ ότι είναι απαράδεκτο, αλλά έχει γίνει ο θάνατος. Και αυτό, ό,τι και να πω εγώ ή οποιοδήποτε άλλος, βαραίνει και μας βαραίνει. Έχει απόλυτο δίκιο, επαναλαμβάνω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο στο φίλο ή τη φίλη που σημειώνει αυτό, από το να πω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο δίκιο, και παρότι δεν είχαμε, αν θες,
δεν είχαμε το χρόνο να υλοποιήσουμε πράγματα, είναι δική μας ευθύνη. Είναι ευθύνη δηλαδή της κυβέρνησής μας. Mm. Και αυτό δείχνει πόσο επίγουσα είναι η ανάγκη να γίνουν ριζικές αλλαγές στο κομμάτι αυτό. Έχει δίκιο. Κατάργηση για τις περιπτώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 110α της προσθήκης ορίων έκτησης ποινής, επιβολής περιοριστικού όρου και δυνατότητας ανάκλησης. Α, είναι αυτό που διάβασα είναι πριν αυτό που διάβασα, για το... Είναι αυτό που διάβασα. Για το νοσοκομείο. Και μετά λέει, το άρθρο 108 λέει ότι όποιος απολύεται κατά την περίοδο δοκιμασίας, δηλαδή για όσο χρόνο υπολοιπόταν για την οριστική λήξη της ποινής του, αν ξανακάνει αδίκημα, έρχεται πίσω στη φυλακή και εκτεί και την παλιά ποινή, αλλά και τη νέα θρηστικά. Αυτό είναι μέσα στα αιτήματα που σου έλεγα πριν. Το 108 είναι αυτό, είναι αφορά, από ό,τι ξέρω, σας είπα, δεν είμαι νομικός. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, αφορά τις αθρηστικές. Δηλαδή, ναι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Θα πρέπει να το δει το Υπουργείο Δικαιοσύνης άμεσα και γρήγορα. Οπότε θεωρείς δίκαιο αίτημα αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Όποιο κομμάτι και να πιάσεις, αυτό είναι μέσα και τους σε νόμους που... κλπ. Όχι, είναι περίπλοκο ζήτημα. Mm. Το γνωρίζω ως θέμα. Υπάρχουν ζητήματα δίκαια, υπάρχουν ζητήματα που θέλουν ψάξιμο, υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Δεν γίνονται όλα μαζί. Έχουμε άλλες ερωτήσεις? Δεν έχουμε, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Έχεις να προσθέσει κάτι άλλο? Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Νομίζω ότι... Το σημαντικό είναι ότι συνεχίζεται η απεργία πείνας και ναι, μπαίνουμε στη τέταρτη εβδομάδα. Και... αυτό που... Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Αυτό προέχει πρέπει να μας απασχολήσει όλους και την κυβέρνηση. Και με δίκαια αιτήματα, πολύ. Δηλαδή δεν μπορεί κανένα να το... Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα πρέπει να δει, γιατί νομίζω κάτι υπόθηκε, αλλά δεν το κουβεντιάσαμε. Χρειάζεται καταρχήν πάνω απ' όλα να προσθεθεί η υγεία των ανθρώπων, των απεργών πείνας. Απολύτως, ναι, ιατρική παρακολούθηση. Η αντιμετώπιση των γιατρών απέναντί τους επίσης. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είχαμε καταγγελίες ότι τους δόθηκε ενδοφλέβια αγωγή και επειδή δεν δέχτηκαν, τους διώξαν το νοσοκομείο. Δεν είναι αυτή. Αυτό, ξέρεις, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, και δεν αφορά μόνο τους συγκεκριμένους απεργούς πείνας, αφορά και αυτούς φυσικά. Εδώ και πολλά χρόνια συμβαίνει αυτό. Όντως, ναι. Ένας άνθρωπος κρατούμενος πηγαίνει στο νοσοκομείο και έχει μια πάρα πολύ κακή συμπεριφορά, πολύ κακή αντιμετώπιση. Ναι, από τη μεριά, ας πούμε, των νοσοκομείων, όχι όλων, βεβαίως, και όχι πάντα, αλλά είναι συχνό φαινόμενο, χρειάζεται όχι απλώς να προσεχθεί. Θα υπάρξει αύριο μία, και σήμερα υπήρξε, αλλά και αύριο πολύ πιο συγκεκριμένα και συγκροτημένα και από το Υπουργείο Υγείας, θα υπάρξει μέρημνα για το θέμα με σαφήνεια, ώστε να προσεχθεί αυτό. Η αντιμετώπιση να είναι βαθιά ανθρώπινη και να αντιμετωπιστούν ως άνθρωποι που χρήζουν βοηθείας, δηλαδή να ελέγχεται η πορεία της υγείας τους. Χρειάζεται μια φροντίδα, δεν σημαίνει ότι να λάβουν τον όρο. Πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι δύο διαφορετικές πλευρές. Το ένα είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν και η προσοχή που χρειάζεται, η φροντίδα που χρειάζεται. Και το δεύτερο είναι τα αιτήματά τους, τα οποία συζητούνται με τον τρόπο που συζητούνται και απαντιόνται με τον τρόπο που απαντιόνται. Και πρέπει να σέβεται ο γιατρός την επιθυμία του κρατούμενου, να μην δεχτεί ορό. Βεβαίως. Απολύτως πρέπει να σέβεται. Γι' αυτό σας λέω, θα γίνει και αύριο μία μέρημνα από το Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί, να διασφαλιστεί η ανθρώπινη αντιμετώπιση όλων των απεργών πείνας. Όλοι οι απεργοί πείνας θα έχουν την... πρέπει να έχουν και θα έχουν την νοσηλεία, η οποία, επαναλαμβάνω, ξέρω ότι το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης φυσικά, σε συνεργασία, θα μεριμνήσουν ώστε να είναι η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση, που δεν συνέβη τις προηγούμενες μέρες.
Πράγματι, πράγματι, έχουμε τέτοιου φαινόμενα. Ναι, ναι. Έχουμε διαφαινόμενα και θα πρέπει να το πούμε για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ακριβώς. Η τελευταία εβδομάδα των γιατρών αναφέρει πως η κατάστασή τους είναι ανησυχητική, ότι όλοι εμφανίζουν απώλεια αρχικού σωματικού βάρους οπωσδήποτε. Είναι πολλές μέρες. Πολύ πέρα του 10%, υπογλυκαιμικές κρίσεις, ορθωτική πίεση και άλλες σοβαρές λειτουργίες των λοιπόν συστημάτων, βέβαια και ο καθένας ανάλογα και με την κατάστασή του και τις ασθένειές του. Ακριβώς, γιατί έχουμε νεότερα παιδιά, έχουμε και μεγαλύτερες ηλικίες. Έχουμε κάποιους που είναι και στο παρελθόν έχουν κάνει απεργία πείνας ή απεργίες πείνας. Είναι ακόμα πιο επιβαρύνει. Και είναι πιο. Ναι, ακριβώς. Πραγματικάριο. Ας μην πούμε ονόματα, δεν έχει σημασία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν στο παρελθόν κάνει απεργίες πείνας και η ηλικία τους είναι πρόσθετο. Και χρειάζεται με πολύ ακριβώς. Μεγάλη προσοχή. Για όλους όμως. Για όλους και όλες, γιατί είναι και οι γυναίκες. Θα πω τα ονόματα των απεργών πείνας και θα κλείσουμε. Εκτός αν έχεις κάτι άλλο. Είναι από 2/3 ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Νίκος Μαζιώτης, ο Κώστας Γουρνάς, φυλακές Δομοκού. Γάμα Δομοκού, ο Θεοφύλου Αναστάσιος, φυλακές Δομοκού, ο Σταμπούλος Αντώνης, φυλακές Λάρισας, ο Καραγιαννίδης Γιώργος, Ντάλιος Αργύρης, Χαρίσης Φίβος, Μαυρόπουλος Θεόφιλος, Νικολόπουλος Γεώργιος, Νικολόπουλος Μιχάλης, Αργυρός Παναγιώτης, Μπολάνος Δαμιανός, Χατζημιχελάκης Χαρίλαος, Τσάκαλος Χρήστος, Πολύδωρας Γεώργιος, Τσάκαλος Γεράσιμος φυλακές Κορυδαλού, Σπυροπούλου Αγγελική Οικονομίδου Όλγα γυναικείες φυλακές Κορυδαλού και η Σαραφούδης από 9/3 του 2015 και Πολίτης και Μπουρζούκος από 16/3 του 2015 και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να ικανοποιηθούν όλα τα δίκαια αιτήματα αυτής της απεργίας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ελπίζω πράγματι όλα να πάνε καλά με την προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε όλοι μας και με την αναγνώριση και των όποιων αδυναμιών και προβλημάτων υπάρχουν. Καλή διάθεση να υπάρχει και όλα θα πάνε καλά. Έτσι νομίζω. Καλό βράδυ. Thank you.